Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα 10 Ιουνίου του 2024, μία μέρα μετά τα μηνύματα που στείλατε εσείς όλοι οι πολίτες που ψήφισατε στις χθεσινές ευρωεκλογές. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, θα σας κρατήσουμε βεβαίως συντροφιά και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα απόνερα τα εκλογικά, αλλά και για τις ειδήσεις που τρέχουν μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό το λόγο ο Βαγγέλης Σαρής είναι εδώ κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς μεσημέρι, Βαγγέλη μου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και από εμένα. Κατά κοινή ομολογία, μεγάλος νικητής της χθεσινής εκλογικής ημέρας και αναμέτρησης για τις ευρωεκλογές ήταν η αποχή. Η αποχή η οποία άγγιξε το 58,61%. Δηλαδή, για να το πούμε χοντρικά, 6 στους 10 επέλεξαν να μην πάνε να ψηφίσουν. Υπήρχαν, Βαγγέλη, κάποιες περιφέρειες που άγγιξε το 75% η αποχή. Φαντάζεστε, από τους 100 οι 75 δεν πήγαν να ψηφίσουν. Είχαμε μεγάλη νίκη, αλλά πύριο, νίκη, αλλά με μεγάλη χασούρα σχετικά και με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, αλλά και με τις προηγούμενες ευρωεκλογές για το κυβερνών κόμμα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός είχε θέσει τον στόχο στο 33%, στο ποσοστό δηλαδή που είχε λάβει κατά τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Πέρασε κάτω από τον πύχη, το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι λάβαμε το μήνυμα, ο στόχος δεν επετεύθη, αλλά λάβαμε το μήνυμα, αυτά ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού, αμέσως αφού κλείδωσε τέλος πάντων το τελικό αποτέλεσμα της χθεσινής εκλογικής αναμέτρησης. Αυτό λοιπόν το οποίο είπε είναι ότι ακούσαμε τους πολίτες, οι οποίοι τι μας είπαν, σας εμπιστευόμαστε, κάντε όμως περισσότερα. Αυτό ήταν κάντε το μήνυμα περισσότερα ή κάντε σε άλλη βάση περισσότερα. Κάντε περισσότερα κυρίως για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Και δει προέκρινε αυτό της οικονομίας και της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κάρτα που βλέπουμε εδώ, βλέπουμε τα τελικά αποτελέσματα. Είναι στο 100% της ενσωμάτωσης. Στο 100% ακριβώς. Που δείχνουν ότι τέλειωσαν και οι εκλογές. Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Ακριβώς. Λοιπόν. 28,31% για τη Νέα Δημοκρατία και 7 έδρες. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 14,92% και 4 έδρες. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα σε 28. Εκλογικές περιφέρειες. Τον μισό στόχο από το συνολικό που είχε βάλει. Mm-hmm. Δηλαδή είχε βάλει γύρω στο 18% να έχει ποσοστά και δεύτερη θέση. Κέρδισε μία από τις δύο στόχους, τον ένα από τους δύο στόχους. Να είναι δεύτερος στη σειρά κατάταξης. Πάντως σε καμία από τις 59 εκλογικές περιφέρειες δεν αύξησε τα ποσοστά του. Μάλιστα. Και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Και αυτό είναι μήνυμα της αποχής. Βεβαίως. Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήτανε η αποχή, έχει σηματοδοτεί μηνύματα για όλους. Μάλλον για τα συστημικά κόμματα, για να είμαστε πιο ακριβείς. Γιατί αν βλέπουμε τώρα εδώ, κυρίες και κύριοι, την κάρτα μας αυτή, που η Νέα Δημοκρατία έχει 28,31, ο ΣΥΡΙΖΑ 14,92 και το ΠΑΣΟΚ 12,79%. Τι δείχνει? Ότι αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν, δεν πήγαν γιατί βαρέθηκαν ή γιατί είχαν πάει για μπάνιο στη θάλασσα. Η ψήφο τη αποχή είναι και ένα πολιτικό μήνυμα, Βαγγέλη, προ τα κόμματα. Απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Και πολύ περισσότερο και στα κόμματα τη αντιπολίτευση, κυρίω σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που σου λένε οι πολίτε. Δεν μας εκφράζεις κάτι το εναλλακτικό. Mm-hmm. Αλλάξτε και εσείς ρότα. Γίνετε πιο ελκυστικοί σε εμάς. Απαντήστε μας σε προβλήματα που μας ταλαιπωρούν και μας ταλανίζουν. Όλα αυτά είναι τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες. Με βάση τα τελικά αποτελέσματα που βλέπουμε εδώ, να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε δεύτερο κόμμα σε 28 εκλογικές περιφέρειες, ναι. Τρίτο κόμμα σε 20, τέταρτο κόμμα σε 10 και πέμπτο στο νομό Ροδόπης. Σε 17 περιφέρειες κατέγραψε διψήφια μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Ήταν πρώτο κόμμα σε εθνικές εκλογές, έτσι. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στις περιφέρειες της Αττικής, ναι. Οφείλει το γεγονός ότι είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Στις περιφέρειες της Αττικής, όπου είχε υψηλά ποσοστά. Ενώ το ΠΑΣΟΚ, που βλέπουμε στο 12,79%, κατάφερε να τερματίσει πρώτο στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, δεύτερο σε 18 νομούς, τρίτο σε 25 και τέταρτο σε 11. Η Χαρλάου Τρικούπη προσέγγισε το 30% στο Λασίθι, mm-hmm. ένα γεγονός που εξηγείται και εξηγείται. Βέβαια, έχασε στα μεγάλα αστικά κέντρα εκεί. Και στην Αθήνα, mm-hmm. χάνει πάρα πολύ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, θυμίζουμε, είναι και η εκλογική έδρα του κυρίου Ανδρουλάκη. Mm-hmm, έτσι, παίζει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, δεν κατάφερε η Χαρλάου Τρικούπη να εκλέξει το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σπυρόπουλο.
καταποντίστηκε, δεν εξελέγει. Μετά, θα μπούμε μετά στην ονοματολογία. Ωραία, ωραία. Τώρα να πούμε ότι ακολουθεί μετά το ΠΑΣΟΚ με 9,3% η ελληνική λύση και οριακά πίσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 9,25%. Η ελληνική λύση οφείλεται κατά ένα μέρος και στο γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι οι Σπαρτιάτες που δεν μετήχαν στις εκλογές, ένα μέρος των Σπαρτιατών θα πήγε προς την ελληνική λύση. Βεβαίως. Δεν έφυγαν δηλαδή μόνο από τη Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Και όχι μόνο εκεί, και στη συνέχεια. Και στη το συνέχεια. Κόμμα της Νίκης, που Βέβαια. Βλέπουμε με 4,37% και μία έδρα. Βλέπουμε στη συνέχεια την Πλεύση Ελευθερίας με 3,4% επίσης μία έδρα. Τη Φωνή της Λογικής, τέλος, της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που οριακά μέχρι την τελευταία στιγμή παίζονταν. Μάλιστα, από την εκτίμηση που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εκτιμούσαν ότι με την ενσωμάτωση της επιστολικής ψήφου ενδεχομένως να μην μπει η Φωνή της Λογικής και ενδεχομένως το ΚΚΕ να περάσει, να πάρει κεφάλι της ελληνικής λύσης. Παρ' όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση αυτή. Αν δούμε το χάρτη λίγο, Βαγγέλη, ναι, για να πάρουμε μια γενική το χάρτη, τον εικόνα, γεωγραφικό. Ακριβώς, τον εκλογικό χάρτη. Βλέπουμε εδώ λοιπόν την Κρήτη να είναι στους πράσινη δύο νομούς. Στους δύο νομούς, τους οποίους και κέρδισε από το ΠΑΣΟΚ. Από τέσσερις που ήταν γαλάζιοι νομοί στις εθνικές εκλογές. Έτσι. Και το Λασίδι. Τώρα το κέρδισε το ΠΑΣΟΚ τις δύο αυτές, νομίζω, λόγω και της γενέτειρας του κυρίου Ανδρουλάκη από την περιοχή του νησιού αυτού. Και βλέπουμε βέβαια επάνω το μειονοτικό Κιέφ στη Ροδόπη και την Ξάνθη να έχει αλλάξει τους χρωματισμούς, τους δύο νομούς εκεί, να έχει αλλάξει τον χρωματισμό του χάρτη εκεί στα βόρειο-ανατολικά. Τώρα, άμα περάσουμε λίγο στα ονόματα για και να το δούμε ποιοι εξελέγησαν, για να δούμε και ποιοι στη συνέχεια ποιοι έμειναν πάμε εκτός. Να δούμε από την Νέα Δημοκρατία, από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν. Γιώργος Αυτιάς. Ο Γιώργος Αυτιάς, ο συνάδελφος. 308.270 ψήφοι. Ακριβώς, ναι, 308.000. Κοιτάξτε, είναι σημαντική η διαφορά με τον δεύτερο, τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ένα πολύ σημαντικό όνομα, έτσι, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην επικεφαλής ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην αρχηγός. Πρώην αρχηγός του κόμματος, ασφαλώς. Έτσι, αλλά ο Γιώργος τα σάρωσε όλα. Ακολουθεί η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Πρώην νυν ευρωβουλευτής και νυν ευρωβουλεύτρια, σωστά. Ακριβώς. Ο Φρέντις Μπελέρης στην συνέχεια, ο οποίος εξελέγει και εξέσπασαν σε πανηγυρισμού στοίχημα. Ναι, αλλά πρόσεξε, το στοίχημα του κυρίου Μητσοτάκη για τον κύριο Μπελέρη ήταν να φέρει κόσμο, έτσι. Γι' αυτό και κατέβασε τον κύριο Μπελέρη στις ευρωεκλογές. Όχι μόνο να φέρει κόσμο, αλλά και να περάσει το μήνυμα προς την αλβανική κυβέρνηση. Πέραν του μηνύματος, γιατί πλέον αμυγός. Έχει απέναντί της η αλβανική κυβέρνηση και ο Έντι Ράμα έναν ευρωβουλευτή. Ένα μέλος της Ευρωβουλής. Πέραν του μηνύματος, πολύ σωστά που λες και εσύ, στην αλβανική κυβέρνηση και στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με όλα αυτά τα δικαστήρια κτλ. Η εκλογή του κύριου Μπελέρη είχε και έναν άλλο στόχο. Να φέρει και κόσμο να ψηφίσουν πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Στα μειονοτικά χωριά ιδίως. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι έμεινε έξω ο κύριος Δήμας. Βεβαίως. Ο Πύρος Δήμας. Βεβαίως, ο οποίος προέρχεται από την περιοχή. Να θυμίσουμε. Η Ελεονόρα Μελέτη στη συνέχεια Μπελέρης βλέπουμε. Έχει πάρει 236.866. Κυρία Μελέτη, 172.423. Η Ελεονόρα Μελέτη ακριβώς είναι στην επόμενη θέση. Η συνάδελφος, ο Μάνολης ο Κεφαλογιάννης, επίσης ένα όνομα. Ο Δημήτρης ο Τσιόδρας. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού κατάφερε ακριβώς και μπήκε με 156.440 ψήφους στην Ευρωβουλή. Και βλέπουμε τώρα ποιοι μένουν εκτός. Είναι ο κύριος Τέλειος Κυμπουρόπουλος και ο Πύρος Δήμας. Είναι οι δύο επόμενες θέσεις. Είναι οι δύο θέσεις. Οι επιλαχόντες, ακριβώς. Είναι και, και να πούμε βέβαια ότι εκτός είναι και η κυρία Μαρία Σπυράκη. Πολύ πιο κάτω, Μιλάμε για νυν. Ο κύριος Κυμπουρόπουλος και η κυρία Σπυράκη είναι νυν. Ήταν μέχρι τώρα ευρωβουλευτές που δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν. Και επίσης, αφού είμαστε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πριν αλλάξουμε και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω ότι εκτός από τον Πύρο Δήμα, από τα υπόλοιπα δημόσια πρόσωπα και αναγνωρίσιμα που έχουν μείνει εκτός από τον κύριο Δήμα, είναι η Βίκη Φλέσσα, επίσης συνάδελφος δημοσιογράφος, η Βούλα, η Πατουλίδου και η Νούνη Δούνια. Μάλιστα.
Να πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να περάσουμε στην κάρτα για να δούμε ποιοι εξελέγησαν από το κόμμα. Τέσσερις εκλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Είναι ο κύριος Κώστας Αρβανίτης. Ευρωβουλευτής. Και εξ αρχής ήταν στην πρώτη θέση. Παρέμεινε με τη διάσπαση, δεν έφυγε. Mm-hmm. Παρόλο που ασκούσε κριτική φωνή κτλ. Και φαίνεται ότι την χάνει και τη αποδοχή του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, ο καθηγητής ενεργειακής πολιτικής. Δεύτερος. Ένας άνθρωπος σημαντικός. Πρώτο εμφανιζόμενο στο ψηφοδέλτιο. Ήταν βέβαια και υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Στις εθνικές εκλογές, Κεφαλονιά. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. 135.824 ψήφους. Ακολουθεί ο κύριος Παπάς. Ο μπασκετμπολίστας με 126.995 ψήφους. Η Έλενα Κουντουρά. Η Έλενα Κουντουρά νυν ευρωβουλεύτρια και εκείνη ξαναβγήκε με 113.957 ψήφους. Η κυρία Μπεκατόρου είναι εκτός. Είναι η πρώτη επιλαχούσα. Μένει εκτός. Είναι η πρώτη επιλαχούσα και να σας πω επίσης ότι από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη Σοφία Μπεκατόρου που δεν τα κατάφερε, είναι ο ηθοποιός σωστά, ο Μάριο Αθανασίου. Αλλά και η συνάδελφος δημοσιογράφος, η κυρία Δώρα Αυγέρη. Μάλιστα. Και η Δώρα Αυγέρη, πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρώην εκπρόσωπος τύπου. Από τη Θεσσαλονίκη, πρώην βουλευτής κτλ. Αν περάσουμε τώρα στους εκλεγέντες με το ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε στην πρώτη θέση τον κύριο Νίκο Παπανδρέου. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο σταθμό μας, κατ' επανάληψη. Ο κύριος Μανιάτης. Ακριβώς. Πρώτη φορά κατέβηκε θέση. Και πήρε 107.445 ψήφους. Και ο Σάκης Αρναούτογλου, ο μετερολόγος. Ο κύριος Αρναούτογλου ήταν για πολλούς έκπληξη. Ήταν έκπληξη. Γιατί βέβαια είχε το στοιχείο της εντοπιότητας, στηρίχθηκε πάρα πολύ από τη Μακεδονία. Έμειναν όμως ηχηρά ονόματα εκτός, τα οποία έμεινε θεωρούνταν ότι θα είναι πιο Σαχινίδης, ο Φίλιππος Σαχινίδης, έτσι. Εκτός από τον Φίλιππο Σαχινίδη, από το ΠΑΣΟΚ, ο Θοδωρής Ζαγοράκης επίσης. Επίσης, έμεινε λόγω εκτός. Από τη Βόρεια Ελλάδα και εκείνος η υποψηφιότητα. Και η Άννα Βερούλη. Και η κυρία Βερούλη. Εκτός από τον κύριο Σαχινίδη και τον κύριο Καρχημάκη, που είναι ονόματα. Άρα είναι του κόμματος. Μετά τον κύριο Αρναούτογλου, οι δύο που είναι επιλαχόντες είναι ο κύριος Σαχινίδης και ο κύριος Καρχημάκης. Ακριβώς. Ο κύριος Καρχημάκης έχει περάσει και τον κύριο Σπυρόπουλο, τον γραμματέα. Βεβαίως. Ξέρεις, εδώ είναι πολλαπλό μήνυμα σε ό,τι αφορά την μη εκλογή του κυρίου. Και μήνυμα εμπιστοσύνη στα πρόσωπα τα οποία επιλέγονται μέσα από την ηγεσία βέβαια, του κόμματος. Γιατί αν βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο κάτω ο κύριος Σπυρόπουλος, που είναι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Άρα δείχνει, είναι προσωπική επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη. Εκεί όλο, κάτι δεν πάει καλά. Όλο το σύστημα της Χαρλάτρου Κούπη είχε πέσει πάνω στον κύριο Σπυρόπουλο. Κατά πάνω. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό είχαμε και τις πρώτες γκρίνιες. Είχαμε γκρίνιες, είχαμε κόντρες. Έτσι, με τους άλλους υποψήφιους. Άρα αυτό το μήνυμα είναι πολύ ηχηρό. Mm-hmm. Θα πρέπει να το λάβει υπόψη του ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θέλει, για την επόμενη μέρα τουλάχιστον. Βεβαίως και θα πρέπει να δει και τι θα κάνει και ο κύριος Σπυρόπουλος. Έτσι, είναι γραμματέας, απορρίφθηκε από τους ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν πρέπει και αυτός, κατά την γνώμη μου, να δούμε τι θα κάνει ο ίδιος πολιτικά. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Να δούμε τι γίνεται στο επόμενο κατά σειρά εκλογής κόμμα, που είναι η Ελληνική Λύση. Εδώ ο κύριος Εμμανουήλ Φράγκος, ο νυν ευρωβουλευτής του κόμματος, επανεξελέγει πρώτος. Φραγκούλης. Και όχι Φράγκος, ο στρατηγός. Φράγκος Εμμανουήλ ή Φραγκούλης. Ναι. Πολλοί τον μπέρδεψαν με το στρατηγό, το Φράγκο. Ναι. Μπορεί. Και γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Μανώλης Φράγκος. Από τη στιγμή που έχει ήδη μία θητεία, πλέον δεν δικαιολογείται να τον μπερδεύουν. Έτσι, γιατί ήταν και πάλι πρώτος. Και δεύτερη κυρία Γαλάτο Αλεξανδράκη από την Ελληνική Λύση. Αν πάμε στην επόμενη κάρτα, θα δούμε πλέον τι γίνεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δύο βουλευτές, ευρωβουλευτές είχε, δύο βγάζει ξανά, έτσι. Πάμε να τη δούμε. Πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στην επόμενη κάρτα μας, για να δούμε να εκλέγονται εδώ. Όχι το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα δούμε όπου επανεκλέγονται ουσιαστικά οι δύο ευρωβουλευτές, οι οποίοι ήταν και πάλι στην Ευρωβουλή για λογαριασμό του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος και ο Κώστας Παπαδάκης είναι τα δύο ονόματα. Νάτι, αυτή είναι η σωστή κάρτα. Μένει εκτός η Ελένη Γερασιμίδου, η αγαπημένη ηθοποιός. Και η Έρη Ρίτσου στην συνέχεια. Να πούμε ότι από το ΚΚΕ εκτός μένει και ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Ένα επίσης από τα πρόσωπα τα οποία έχουν συζητηθεί αρκετά. Στην επόμενη κάρτα είναι για το κόμμα της Νίκης. Στη Νίκη εκλέγει ένας ευρωβουλευτή και Νομίζω είναι ο Νίκος Αναδιώτης. Μάλιστα, ο ηθοποιός. Ο ηθοποιός, ο κύριος Αναδιώτης. Βλέπουμε να μένουν εκτός ο
Δημήτρης ο Μεταλλινός και ο Γεράσιμος Τσελέντης. Ο Άκης Τσελέντης, ο γνωστός σεισμολόγος είναι, να πούμε. Επίσης, τώρα, αν περάσουμε στο επόμενο, ο κύριος Τσελέντης βγήκε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τρίτος. Πλεύση Ελευθερίας, το είναι κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας. Μαρία Ζαχαριά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκλεγεί, ο ευρωβουλευτής που θα εκπροσωπήσει την Πλεύση. Ψήφους. Ακριβώς. Έτσι. Και να πούμε ότι στην Πλεύση Ελευθερίας δεν τα κατάφερε ο τραγουδοποιός, ο Μπάμπης Στόκας, ο οποίος ήταν στην 8η θέση. Αντιθέτως, τα κατάφερε, βλέπουμε, η Φωνή της Λογικής, η κυρία Λατινοπούλου, με 58.000. Βεβαίως. Έτσι, ανά την επικράτεια. Μέχρι την τελευταία στιγμή. 58.000 σχεδόν. Όπως είπαμε, παίζονταν η είσοδος της Φωνής της Λογικής. Μπήκε μέσα. Αυτό είπε, είναι το μήνυμα για την επόμενη μέρα. Να αρχίζουμε να ακούμε τη Φωνή της Λογικής όλοι μας. Αυτό ήταν το μήνυμα από την κυρία Λατινοπούλου. Να σας πω επίσης ότι από το, στα αναγνωρίσιμα, από τους ευρωβουλευτές που υπήρχαν μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, έμεινε εκτός ο Πέτρος Κόκαλης από τον Κόσμο, που δεν τα κατάφερε να μπει, όπως και από το Πράσινο Κίνημα ο κύριος Γεωργούλης, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο γνωστός ηθοποιός. Από το Μέρα 25 επίσης, τώρα από τους αναγνωρίσιμους, έτσι, που ήταν εκτός Βουλής ούτως ή άλλως. Ο Κλέον Γρηγοριάδης βγήκε δεύτερος, αλλά το Μέρα 25 δεν μπήκε, όπως και ο ηθοποιός επίσης, ο Γιώργος ο Χρανιώτης, που ήταν στην 10η θέση, ενώ από το Κόμμα των Δημοκρατών ο Γιάννης Βούρος. Μάλιστα. Και αυτός, οι Δημοκράτες δεν πέρασαν και αυτός έμεινε εκτός. Τώρα, πολύ χαμηλό ποσοστό και οι Δημοκράτες. Χαμηλό το ποσοστό, έτσι, και πολύ χαμηλό το ποσοστό. Ενώ ακουγόταν σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας των κομμάτων, ακουγόταν ο κύριος Λοβέρδος. Βεβαίως. Τελικά στην κάλπη δεν πήγαν τόσοι για να φτάσει να περάσει το όριο. Θυμάμαι το μήνυμα που έστειλα αμέσως αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Είπε ότι όπου και αν πάμε, όλοι μας μιλούν με στήριξη μεγάλη. Ελπίζουμε να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται και στην κάλπη. Δεν αποτυπώθηκε. Άρα έχουμε 8 κόμματα για τον που μπήκαν στην Ευρωβουλή. Βεβαίως. Και ένα από τα κόμματα τα οποία έμεινε εκτός και δεν τα πήγε καθόλου καλά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και φάνηκε και η δυσαρέσκεια στο πρόσωπο των ανθρώπων του, είναι η Νέα Αριστερά. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Είναι πολύ χαμηλό το πρόσωπο της Νέας Αριστεράς και ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε με ιδιαίτερο προβληματισμό στις πρώτες του δηλώσεις. Είπε ότι εμείς είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ να αγωνιζόμαστε. Είπε για μια πολύ κακή στροφή μετά από 50 χρόνια δημοκρατίας για την χώρα. Αυτό το οποίο εξελίσσεται τώρα με την άνοδο της άκρας δεξιάς. Η άκρα δεξιά, Βαγγέλη, η οποία είχε άνοδο και εδώ στην χώρα μας, όπου συγκεντρώνει ένα ποσοστό πέραν του 19%, αν συγκεντρώσουμε τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Συνολικά στην Ευρώπη βλέπουμε μια πολύ ανησυχητική άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, κάτι το οποίο βέβαια οδήγησε και σε δύο παρετήσεις ουσιαστικά και προκηρύξεις εκλογών στη Γαλλία. Mm-hmm. Αρχικά, να πούμε, το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν συγκέντρωσε 15% έναντι 32% και πλέον του κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Ο Γάλλος πρόεδρος αμέσως μετά, με διάγγελμά του, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 30 του μήνα τώρα και 7 Ιουλίου ο επόμενος ακριβώς γύρος. Βέβαια δεν είναι εκλογές για πρόεδρο, είναι για την Εθνική Συνέλευση. Για την Εθνοσυνέλευση, την οποία και ουσιαστικά διέλυσε με την απόφαση προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Βέβαια μετά θα έχει άλλα προβλήματα ο Μακρόν, γιατί μετά δεν θα μπορεί να περάσει εύκολα αυτά που θα ήθελε από την Εθνοσυνέλευση. Είναι πολλά τα προβλήματα και γι' αυτό ελπίζει, και αυτό είπε. Δημιουργείται μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη, είπε, κατάσταση. Mm-hmm. Γι' αυτό ουσιαστικά τι κάνω, πετάω τον μπαλάκι στον γαλλικό λαό, προκειμένου να πάρει τις αποφάσεις του και να τεθεί και πρώτων ευθυνών του. Λίγο πολύ αυτό είπε ο Γάλλος πρόεδρος χθες. Χαρά σε Ευαγγέλια, βέβαια, για την Μαρίν Λεπέν, η οποία ετοιμάζεται να κυβερνήσει. Όπως η ίδια είπε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα έλαβε ποσοστό 14%, ένα κλικ από το κόμμα Μακρόν. Και στο Βέλγιο τώρα είχαμε την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Το κόμμα του οποίου έλαβε περί το 5%, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Και εκεί, λοιπόν, στο Βέλγιο παραιτήθηκε με δάκρυα ο Πρωθυπουργός ο Αλεξάνδερ Ντεκρό, αφού το ακροδεξιό κόμμα στο Βέλγιο, οι ανοιχτοί Φλαμανδοί, φιλελεύθεροι και δημοκράτες, κατέγραψε κατακόρυφη πτώση.
το κεντροδεξιό κόμμα, με συγχωρείτε, ενώ το γαλλόφωνο, βελγικό, φιλελεύθερο κόμμα, το μεταρρυθμιστικό κίνημα, ακολουθεί του ακροδεξιού φλαμανδικού συμφέροντος, το οποίο επιδιώκει μια ανεξάρτητη Φλάνδρα. Αυτό ήταν το πρώτο στις εθνικές εκλογές, κάτι που φαίνεται και το τι σηματοδοτεί εκεί ακριβώς ζητήματα, στην καρδιά της έχουν Ευρώπης, ζητήματα Βαγγέλη. Τέτοιου είδους. Έτσι, έχουν ζητήματα και όταν η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα δίνει ένα τέτοιο παράδειγμα, το Βέλγιο, οι Βρυξέλλες, βλέπουμε εκεί να εξελίσσεται μια τέτοια νέα πραγματικότητα, τότε τα πράγματα καταλαβαίνουμε ότι δεν προϊονίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν δούμε τώρα στη Γερμανία, πρωτιά εκεί Scholz. Καταγράφουν οι Χριστιανοδημοκράτες, τρίτο κόμμα του Σόλτς, οι Σοσιαλδημοκράτες, του καγκελαρίου Σόλτς, ακριβώς, και το με 14% τρίτο κόμμα, η ακροδεξιή εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, κοίταξε είναι τώρα το εδώ δεύτερο πώς κόμμα. Πώς ψήφισαν εδώ είναι το εξωτερικό, πώς ψήφισαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Μπορούμε εδώ να πάρουμε μια γεύση, κυρίες και κύριοι, και βλέπουμε λοιπόν από την κάρτα αυτή, Βαγγέλη μου, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία 40,17%, 14.455 Έλληνες ψηφοφόροι του εξωτερικού. Δεύτερο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 11,14%. Ναι. Τρίτο κόμμα είναι το ΜΕΡΑ25, το οποίο δεν μπήκε στην Ευρωβουλή. Δεν ξεπέρασε το πλαφόν του 3% προκειμένου να μπει στην Ευρωβουλή. Με 3.318 ψηφοδέλτια. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το ζητούσε αυτό, θυμίζουμε, τέταρτο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ανά τις περιοδίες που έκανε και στις χώρες του εξωτερικού. Ακολουθεί μετά το ΠΑΣΟΚ, πέμπτο, ακριβώς, πέμπτο, πολύ με χαμηλά, 8,72%, και στη συνέχεια η Νέα Αριστερά με 4,85%. Αυτά είναι τα κόμματα που έχουν ξεπεράσει το 4,85%. Εδώ λοιπόν βλέπουμε να λείπουν τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως δεν υπάρχει είναι παράδειγμα η Ελληνική Λύση, η οποία έχει 2,37%. Η Νίκη έχει 2,27%. Η φωνή της λογικής 1,5%. Βλέπουμε εδώ να σημειώνει για τους Έλληνες από την πλευρά των Ελλήνων του εξωτερικού ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά. Γι' αυτό και επειδή λείπουν τα κόμματα αυτά που μόλις είπες που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε λοιπόν οι Έλληνες ψηφοφόροι του εξωτερικού να επιλέγουν το ΜέΡΑ25, έτσι, δηλαδή στο ακριβώς αντίθετο άκρο και κατεύθυνση, φέρνοντας το τρίτο, μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και τη Νέα Δημοκρατία. Αν δούμε λίγο πώς κυριαρχεί η αριστερά εδώ, έτσι, γιατί έχουμε εάν και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 11,14% και το ΜέΡΑ25, και 9,22% έτσι, το ΜέΡΑ25, πάμε αμέσως στο 20 σχεδόν, έτσι. Και υπάρχει και η Νέα Αριστερά κόμμα, και το Κομμουνιστικό Κόμμα. 8,74 και 4,85, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό. Είναι πολύ υψηλό, ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η συνολική αυτή στροφή. Αν ολοκληρώσαμε με την κάρτα με τους Έλληνες του εξωτερικού, σας έλεγα λοιπόν για την στροφή αυτή της ακροδεξιάς και το τι συνέβη στις υπόλοιπες χώρες. Είπαμε για την Γερμανία. Mm-hmm. Στην Ισπανία έχουμε επικράτηση για το Λαϊκό Κόμμα. Οι κυβερνώντες σοσιαλιστές του Πέτρο Σάντσεθ στο 28,7% και το ακροδεξιό Vox πάνω από 10%. Και στην Αυστρία πρώτο το ακροδεξιό κόμμα του Κίκλ με 27%, ακολουθεί το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα. Και τέλος στην Ολλανδία ο ακροδεξιός ο Βίλντερς βγήκε δεύτερος. Παρόλα αυτά αύξησε κατά 7 τις έδρες του. Συνολικά υπάρχει αυτή η στροφή προς την ακροδεξιά. Και από την Ιταλία το βλέπουμε αυτό. Στην Ιταλία το κόμμα της Μελώνη, έτσι, κυριαρχεί. Τώρα, πώς διαγράφονται οι ευρωπαϊκές ομάδες, οι ομάδες που είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Συνεχίζει και έχει την πρώτη θέση το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με πιάνει αδιάβαστο για να σου πω συγκεκριμένα ποσοστά για τους υπολείπους. Πάντως κρατά την κυριαρχία και την πρώτη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς θα δούμε τα υπόλοιπα. Γιατί έχουμε ένα
Η υπόλοιπη δισογραφία. Είχαμε ένα τροχαίο το οποίο με παράσυρση πεζού έξω ακριβώς από το μετρό του Χαλανδρέου. Είναι αυτό, Βαγγέλη. Μία 60χρονη οδηγός παρέσυρε και δυστυχώς σκότωσε έναν άντρα 61 ετών, ο οποίος επιχειρούσε να διασχίσει το δόστρωμα ακριβώς εκείνο το σημείο μπροστά από το μετρό του Χαλανδρέου. Mm-hmm. Ποιος ξέρει, ο άνθρωπος πήγαινε, βγήκε από το μετρό, πήγαινε προς το μετρό, προσπάθησε να περάσει τον δρόμο κάθετα, δεν τον είδε. Η οδηγός, η οποία και τον παρέσυρε θανάσιμα, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς. Και η επόμενη είδηση έρχεται από τον αθλητικό χώρο. Είχαμε ανατροπές στην ομάδα της ΑΕΚ. Και ποια είναι η ανατροπή? Έχουμε το τέλος εποχής, λοιπόν, στην ομάδα του Δικεφάλου για τον Δημήτρη Μελισανίδη. Το ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη δήλωση την οποία έκανε, έφτασε η ώρα προκειμένου να αποχωρήσει από την ομάδα, παραδίδοντας τα ενία του συλλόγου στον εφοπλιστή Μάριο Ηλιόπουλο της C-Jets. Θα τον παρουσιάσει μάλιστα στις 4 σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της ΑΕΚ. Η C-Jet είναι τα καράβια που έχει, έτσι? Βεβαίως. Παραμένει παρόλα αυτά. Που πάει στα νησιά που πάνε. Παραμένει παρόλα αυτά. Ο ίδιος τονίζει, στρατιώτης, απλός στρατιώτης του μεγαλείου της ΑΕΚ. Θα είμαι ανάμεσά σας, θα σας ευγνωμονώ αιώνια για όσα ζήσαμε μαζί. Ζήτω η ΑΕΚ. Αυτό έτσι ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή του. Εποχής, ο μέχρι λοιπόν πρότινος διοικητικός ηγέτης, λοιπόν, της Ένωσης, κάνει λόγο για μια δύσκολη μένα απόφαση, αλλά και για το γεγονός πως αφήνει την ΑΕΚ πιο δυνατή και πιο ισχυρή από αλήθεια ποτέ. Είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Βαγγέλη μου, σε και με γήπεδο. Βέβαια, έτσι. Και με γήπεδο, το βασικότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Πάμε να παραμένουμε στο θέμα των εκλογών, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα, μη τι άλλο, οι εκλογές είναι το ζητούμενο και τα απόνερα των εκλογών, τα μηνύματα που έστειλαν οι πολίτες. Και πάμε να καλωσορίσουμε και να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Τράπαλη. Είναι επικοινωνιολόγος της Good Affair, για να δούμε τα δικά του συμπεράσματα από το πώς κινήθηκαν οι ψηφοφόροι, τα μηνύματα που έστειλε η κάλπη μέσω της αποχής και όλο αυτό το puzzle που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές την επόμενη μέρα. Κύριε Τράπαλη, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, κύριε Γιακουμή. Λοιπόν, ξενυχτήσαμε όλοι χθες βλέποντας τα αποτελέσματα. Θέλουμε όμως σήμερα, που είναι μια άλλη μέρα, μια μέρα με πολλά μηνύματα, να μας πείτε εσείς τα βασικά συμπεράσματα που ως άνθρωπος που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τα επικοινωνιακά, αλλά και αναλύεται και τις δημοσκοπήσεις, όλα αυτά τα στοιχεία, ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα, οι χαμένοι και οι κερδισμένοι? Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία η οποία στη μεγάλη εικόνα, παρόλο την πτώση της Νέας Δημοκρατίας και κάτω από τα ποσοστά τα οποία περιμένανε στο κυβερνών κόμμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη έκπληξη. Τι θέλω να πω με αυτό? Mm-hmm. Ότι ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία οι τελευταίες μέρες δείχναν ότι θα αγκομαχούσε να περάσει το 30%. Τελικά πήρε ένα ποσοστό κοντά στο 28%. Ξέρετε, δεν πρέπει να αναλύουμε τις θέσεις με βάση υποδρομιακά χαρακτηριστικά, με βάση δηλαδή το άμεσο ποσοστό ή τη σειρά. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα μας είχε προειδοποιήσει πάρα πολύ καιρό ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, το έχω αναλύσει και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές, θα είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο μοναδικός νικητής των ευρωεκλογών είναι τα ακροδεξιά κόμματα, σε όλο το φάσμα τους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν αποτελεί καμία έκπληξη. Αυτό το ξέραμε όλοι, το λέγαμε από την επόμενη των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, από την ημέρα της ψήφισης του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα, όταν ήταν ξεκάθαρη πια η στροφή προς μικρότερα δεξιότερα ακόμα, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, και από τη μία μεριά αυτή της νικητής, και ο μεγάλος νικητής προφανώς είναι η αποχή. Την αποχή, την οποία την τονίζαμε ότι σε κάθε περίπτωση θα ήταν μεγαλύτερη τη συμμετοχή, το έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή. Πήγε στο μεγαλύτερο δυνατό άκρο της, δηλαδή στις ιδιωτικές συζητήσεις τις οποίες κάναμε, λέγαμε ότι η αποχή θα είναι από 39, η συμμετοχή θα είναι από 39-44%, πήγε τελικά στο 38%. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα στον ιστορικό λόγο ότι τα τελευταία 20-25 χρόνια οι Έλληνες δεν ψηφίζουν, και σε μια εκλογική διαδικασία η οποία δυστυχώς τους ενδιαφέρει λιγότερο από περιφερειακές εκλογές και από τις εθνικές εκλογές, γιατί φαίνεται ότι ο μέσος Έλληνας, και αυτό είναι ένα
πρόβλημα, ενδιαφέρεται πιο πολύ για το Δημοτικό Σύμβουλο που είναι φίλος του, που είναι συγγενής του. Ότι δεν κινδύνευε η εξουσία για τη Νέα Δημοκρατία και άρα οι νεοδημοκράτες είπαν πάμε καλύτερα για μπάνιο. Είναι δύο παράλληλοι λόγοι, οι οποίοι δυστυχώς οδηγούν ότι οι ευρωεκλογές θα έχουν σαφώς με μικρότερη συμμετοχή και ταυτόχρονα ήταν και όσον αφορά το κυβερνών κόμμα ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν θέλει να στραφεί καπαλού, δεν θέλει να στραφεί για παράδειγμα σε δεξιότερα κόμματα, δεν θέλει να στραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ που είχαν μια σημαντική εκροή από τη Νέα Δημοκρατία, το αναλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο, και πολύ απλά δεν του πήγαινε το χέρι, για να το πούμε λαϊκά, να ψηφίσει έναν άλλο χώρο. Άρα κύριε Τράπαλη, το γεγονός ότι κάποιοι συμπολίτες μας αποφάσισαν να μην ψηφίσουν, δεν αποφάσισαν γιατί έτσι είχαν να κάνουν κάτι άλλο, ήθελαν και αυτοί να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση, ξεκάθαρα. Αλλά μήνυμα και στην αντιπολίτευση που δεν αποτελεί εναλλακτική πρόταση. Θα πούμε και για την αντιπολίτευση, απλά για να τελειώσουμε το θέμα της κυβέρνησης. Εάν είχαμε μια εποχή η οποία κειμενόταν πέριξ του 52-54%, θα κατανοούσαμε ότι είναι η ιστορική αποχή η οποία συνεχώς μεγαλώνει στην Ελλάδα. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι και ένα πολιτικό μήνυμα. Γιατί καιρός να τελειώνει η ιστορία της παραλίας. Έχουμε ξαναψηφίσει Ιούνιο, έχουμε ξαναψηφίσει Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα είναι μια μαγική χώρα την οποία μπορείς να πας διακοπές και για μπάνιο οποιαδήποτε στιγμή. Δεν ήταν αυτό ο κυρίαρχος λόγος. Και αν θέλεις μπορείς να τα κάνεις όλα. Χρόνος υπάρχει. Ακριβώς. Έτσι, και να περάσει πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία και να τονίσουμε το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας στην εικόνα της είναι ένα. Ότι έχει πάρει μικρότερο ποσοστό, βασικά έχει πάρει το μισό ποσοστό της συνολικής αποχής. Έχει χάσει αυτό... περίπου κανένα εκατομμύριο ψηφούς περίπου από τις εθνικές εκλογές. Αυτό είναι ένα μαθηματικό κομμάτι. Ναι. Αλλά το κομμάτι το επικοινωνιακό είναι ότι έχουμε 60% αποχή, 61%. Και λιγότερο από 30 στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία προφανώς έρχεται να πλήξει τη σημερινή εικόνα της κυβέρνησης. Τώρα, στα υπόλοιπα κόμματα. Αφήνουμε τα κόμματα δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν. Σωστά. Και πανευρωπαϊκά, τα αντίστοιχα, και τα πανελλαδικά. Είτε είναι η Ελληνική Λύση, είτε είναι η Φωνή Λογικής, είτε είναι η Νίκη. Τονίζαμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε και τρία κόμματα δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας να εκλέγουν ευρωβουλευτή. Έγινε. Έστω και οριακά για τη Φωνή Λογικής έγινε. Οι πατριώτες πήγαν ψηλά. Ένα 20% είναι εκεί. Τώρα, για τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν έχουμε νικητές. Είναι δεδομένο ότι ο χώρος κεντροαριστεράς επλήγει ο χώρος του Λαϊκού Κόμματος, που είναι η Νέα Δημοκρατία, ανέβηκε ακροδεξιά και το όλον της κεντροαριστεράς, αν το ορίσουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΝΙΕΟ, δεν κατέφερε μια μεγάλη νίκη. Μπορούμε να δούμε μικρούς νικητές. Μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, ότι ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος μέχρι τρεις μήνες φαινόταν ότι θα ήταν και τέταρτος, κατάφερε μια προσωπική καμπάνια να ανεβάσει το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση. Σωστά. Και απέναντι σε ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ να βγει καθαρά δεύτερος. Βέβαια, εκεί φάνηκαν οι οργανωτικές αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ που την τελευταία μέρα, γιατί είδαμε ότι λιγότεροι αποφάσισαν την τελευταία μέρα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφεραν να του δώσουν ένα ποσοστό το οποίο θα ξεπερνούσε πιθανά και το ποσοστό των εθνικών εκλογών και να τον έκανε το μεγάλο παίκτη στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτή τη στιγμή απλά προηγείται. Τώρα. Όσον αφορά, θα πω για το ΠΑΣΟΚ τελευταίο, όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και εδώ είναι η διασύνδεση με το ΠΑΣΟΚ, ότι και τα δύο αυξήσαν ποσοστά λόγω της αποχής, δεν έγινε κάποιο μεγάλο άλμα από αυτά τα κόμματα τα οποία θα εκμεταλλευόντουσαν τα προβλήματα του λαού. Δεν βλέπουμε δηλαδή το ΚΚΕ να ξεπετάγεται σε πολύ μεγάλα ποσοστά, αλλά εκμεταλλευόμενο συνεχώς την αποχή, ανεβάζει τα ποσοστά του, γιατί είναι το ανάποδο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ακόμα με πολύ σοβαρές οργανωτικές δυνατότητες. Και τέλος το ΠΑΣΟΚ. Για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια ανεβάζει ελάχιστα τα ποσοστά του. Τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 14 μονάδες. Την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει κάποιες μονάδες, οι οποίες πάνε κυρίως στη Νέα Αριστερά. Επίσης μεγάλος χαμένος των εκλογών. Βασικά ο μεγάλος χαμένος των μικρών είναι η Νέα Αριστερά. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί φύγαν για ένα γυνάτι ουσιαστικά αυτό το ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπόρεσαν ποτέ να αναδείξουν την πολιτική διαφορετικότητά τους. Και για να κλείσουμε με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με μία απόλυτη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές, με μια απόλυτη ήττα της Νέας Δημοκρατίας αυτές, τελικά από αυτές τις 28 μονάδες που έχουν χαθεί, το ξαναλέω, 28 μονάδες έχουν χαθεί από τη μια μεριά και από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ καθαριστικά έχει πάρει 4. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είχε κάνει μια τεράστια νίκη. Και αν το αναλύσουμε, θα πρέπει να δούμε κάποιες ακόμα κάρτες, οι οποίες είναι σημαντικό να τις αναδεικνύουμε. Να σας πω. Για παράδειγμα, ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ήταν πάντα παραπάνω από τα ποστά της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, αυτές οι εκλογές, δεν μπορούσε να παιχτεί το χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα, είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να πέφτει. Ο Στέφανος Κασελάκης ήταν συνεχώς στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ομογενοποίησε πάνω του και είναι προσωπικό του στοίχημα, θα μπορεί να τον εκτινάξει. Προφανώς όμως σε συμφωνία με το κόμμα που πρέπει να δραστηριοποιηθεί, αλλά και ο ίδιος να δώσει την ευκαιρία στο κόμμα του να τον βοηθήσει παραπάνω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε κάθε κάρτα καταλληλότητας ήταν τέταρτος, πέμπτος ή έκτος. Άρα εκ των πραγμάτων το ίδιο το πρόσωπο του επικεφαλής είτε πρέπει να αλλάξει πολιτικές και να κατανοήσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα το οποίο εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσει τον άλλο πόλο, είτε το ΠΑΣΟΚ να έχει κάποιο άλλο είδος εξελίξεις που όπως είδαμε από χθες ήδη οι φωνές αμφισβήτησης έχουν αρχίσει να γίνονται. Να σας ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταποντιστεί στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη δεν έχει πάει καλά. Για μία ακόμη φορά. Για μία ακόμη φορά. Αντιθέτως όμως έχει πάει καλά συγκριτικά με άλλες φορές. Έχει αυξήσει δηλαδή τις ψήφους σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Για αυτό... μία ακόμη φορά. Ναι. Και αυτό. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας? Το θέμα είναι ότι η κατανόηση είναι ότι αν δεν μπορεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί που γίνεται που είναι το η μισή Ελλάδα, έτσι, το... βρίσκεται η μισή Ελλάδα. Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ να κάνει μία εκτείναξη θα είναι πάντα ένα περιφερειακό σοσιαλιστικό κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει καλά στην επαρχία γιατί έχει προφανώς καλύτερη οργανωτική δομή ιστορικά σε σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και με τα μικρότερα άλλα κόμματα. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Εκμεταλλεύεται τους πολύ καλούς. Από ό,τι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον στις δύο τελευταίες εκλογικές, τρεις βάζουμε τη διπλή των του Ιουνίου, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αλλάξει με τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έχει πάθει ανήκει στο βλάβι στην Αττική, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αποτυπώθηκε ακόμα και στις κομματικές του εκλογές, που υπήρχε Βέβαια. Πολύ μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των επικεφαλής στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και όσο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ως μια πραγματική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ απλά θα κερδίζει από τα ψήφια της αντιπολίτευσης και από τα ψήφια των πολύ μεγάλων κομμάτων. Και φάνηκε, κύριε Τράπαλη, αν μου επιτρέπετε, και από το προσωπικό στοίχημα του κυρίου Ανδρουλάκη σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα του κυρίου Σπυρόπουλου. Ο κύριος Σπυρόπουλος καταποντίστηκε. Που σημαίνει... Αυτό τολμώ να πω ότι δεν μπορώ να θυμηθώ, μπορεί πραγματικά να διαψευστώ σε αυτό, πρόεδρος, βασικά γραμματέας κόμματος να μην εκλέγεται. Και όχι μόνο να μην εκλέγεται, να πάει και τόσο χαμηλά. Είναι δεδομένο ότι είτε ως εσωκομματικό μήνυμα από τους αντιπάλους του κύριου Ανδρουλάκη, είτε ως προσωπική αποτυχία του γραμματέα, σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης προφανώς όχι απλά δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος για το εσωκομματικό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να είναι το λιγότερο προβληματισμένος για την επόμενη μέρα. Οι τρεις που έχουν εκλεγεί είναι προφανώς ο Νίκος Παπανδρέου και με την προσωπική του δυναμική, αλλά και με το επώνυμο, ο Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμβολίζει την κυβερνητική θητεία του ΠΑΣΟΚ της περίοδου και με τον Γιώργο Παπανδρέου την... και με τον Κώστα Σιμίτη. Και με τη Νέα Δημοκρατία, να το λέμε και, αυτό, και με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, και με τη Νέα Δημοκρατία αυτό εννοώ. Το οποίο ΠΑΣΟΚ, το τωρινό ΠΑΣΟΚ, για κάποιο λόγο δεν θέλει με τίποτα να αναφέρει, είναι σαν να ντρέπεται. Και ο τρίτος ήταν ο απόλυτα συμπαθής Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος δεν μπήκε σε καμία διαδικασία προβλημάτων με τις άλλες πλευρές. Και για να συνεχίσουμε, και οι δύο επόμενοι που είναι ο Φίλιππος Αχινίδης και ο Λευτέρης Καρχημάκης, είναι δύο στελέχη που με τίποτα δεν μπορεί να τα πει κάποιος ότι είναι φύλλα προσκύμενα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Όχι, και μάλιστα μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Σπυρόπουλος πήγε και πιο κάτω από τον κύριο Καρχημάκη, με την έννοια δηλαδή ότι ο κύριος Σπυρόπουλος είχε και όλο τον κομματικό μηχανισμό δίπλα του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήτανε Ξέρετε, ο μηχανισμός του. Στις έρευνες που κάναμε, το πρόσωπο του κ. Σπυρόπουλου μας είχε προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί από τη μία καταλαβαίναμε ότι δεν είχε κάποια προσωπική δυναμική, αλλά υπήρχε η εκτίμηση, και αυτό οφείλουμε να το βάλουμε σε κάθε ερευνητική διαδικασία για να καταλάβει και ο κόσμος πώς δουλεύουμε, και είναι το σωστό αυτό, ότι υπάρχει η προβολή των τελευταίων ημερών και της ιστορικής δυναμικής ότι ο γραμματέας του κόμματος παίρνει πολύ παραπάνω αναλογικά ψήφους σε σχέση με τους υπόλοιπους συνομοψηφίους τις τελευταίες ημέρες. Το οποίο είναι ανθρωπίνως λογικό, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη του οργανωτικού ενός κόμματος, του κάθε κόμματος, και εκ των πραγμάτων οι ψηφοφόροι του κόμματος θέλουν αυτό να το
να του δώσουν ένα boost, ένα bonus ότι εσύ ήρθες και μας βοήθησες, βοήθησες το κόμμα και εμείς ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε. Τελικά αυτή η αμφίδρομη σχέση δεν αποτυπώθηκε. Όχι. Και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος ήταν στην έκτη θέση. Μάλιστα. Κύριε Τραπώνη. Και βασικά ήταν στην έκτη θέση για να είμαστε καθαροί ως μια καθαρή αποτυχία της προεδρικής φοράς του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τράπαλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, για τα στοιχεία που μας είπατε, τα κρατάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, τώρα θα αλλάξουμε θέμα, να δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα, να δούμε τι στοιχεία έχουμε, τι μας περιμένει. Η Εύη Νικολάου είναι κοντά μας. Εύη μου. Από αύριο περιμένουμε τον πρώτο καύσωνα για φέτος, με το θερμόμετρο να υπερβαίνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ η αίσθηση της, που θα έχουμε της ατμόσφαιρας θα είναι πολύ μεγαλύτερη, έτσι. Ναι, όπως και στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Ρόδο, θα φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική θα καεί φτάσει... και η πέτρα θα καεί. Στην Αττική θα φτάσει μέχρι 41, ίσως και 42 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ. Πρέπει να υπάρχει να μεγάλη προσοχή, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να μην βγαίνουν έξω οι άνθρωποι. Ναι, σίγουρα, με τόση ζέστη, όπως και να πίνουν πάρα πολύ νερό και να προσέχουν και τι φορούν. Να φορούν λεπτά ρούχα, ανοιχτόχρωμα. Βέβαια. Πόσες μέρες θα διαρκέσει ο καύσωνας αυτός? Θα διαρκέσει από την Τρίτη, αύριο έως και την Παρασκευή, αλλά οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μάλιστα, εμείς σε λίγη ώρα θα έχουμε από το Δήμο της Αθήνας τον άνθρωπο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος, για να δούμε πώς προετοιμάζεται ο Δήμος της Αθήνας για να προφυλάξει τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Και σε αίθουσες ανοίγουν, έτσι, ναι, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να προστατευτούν. Οι οποίες θα έχουν και κλιματισμό. Ακριβώς. Λοιπόν, Εύη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγετε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο και πάμε να συζητήσουμε με δύο πολύ καλούς, εξαίρετους συναδέλφους και φίλους. Τον Λάμπρο Καλαρίτη, δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάμπρο μου, που ήρθες στο στούντιο. Εγώ ευχαριστώ. Και τον Γιάννη Σημεωνίδη από το CNN.gr. Τον βλέπαμε τόσο καιρό μέσω Skype. Σήμερα όμως μας έκανε την τιμή και τη χαρά να είναι εδώ κοντά μας και τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Σημεωνίδη, και σένα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Να συζητήσουμε λοιπόν την επόμενη μέρα, μια που η πολιτική, κακά τα ψέματα, αναλύουν την επόμενη μέρα κατά το πώς τους βολεύει. Για να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Μέχρι στιγμής, ναι, δεν φαίνεται να έχουν αποκωδικοποιήσει το μήνυμα. Το μήνυμα δεν είναι μόνο σημαντικό, έχει πολλά πράγματα μέσα. Ναι. Ο καθένας, έχει απόλυτο δίκιο, μέχρι στιγμής το ερμηνεύει με βάση τις δηλώσεις του όπως τον βολεύει. Δηλαδή λέει αυτά που θα ήθελε να ισχύουν. Μάλιστα. Όχι αυτά που ισχύουν. Όχι αυτά που ισχύουν. Και αυτό... Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πάρει το μήνυμα. Το έχουν πάρει και το έχουν καταλάβει πολύ καλά. Όχι όλοι. Έχω όχι την όλοι, εντύπωση λες, ότι σε κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι για που, το έχουν καταλάβει. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, ναι, αφές, που είναι και το, αν θες, νομίζω είναι πολύ χειρό το μήνυμα. Mm-hmm. Στη Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα είναι πολυεπίπεδο και δεν είναι μόνο σήμαντο. Έχει τα πάντα μέσα. Έχει από ακρίβεια μέχρι ιδεολογικό μήνυμα και ιδεολογική προειδοποίηση. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό. Αν είχε καλύψει η Νέα Δημοκρατία τα δεξιά της με μια σειρά από κινήσεις, νομοσχέδια και αποφάσεις που έπληξαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, μεταναστευτική πολιτική, mm-hmm, ελληνοτουρκικά, εγκληματικότητα, θα έπρεπε να πάει πιο συντηρητικά δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα έπρεπε να γνωρίσει με τέτοιο τρόπο, έτσι, κοφαντικό, ας το πω, θα λέγαμε, τη βάση της. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στο κέντρο. Το οποίο κέντρο όντως έδωσε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Αλλά αν δεν κάνει άνοιγμα στο κέντρο, δεν κερδίζει εύκολα εκλογές. Λοιπόν, σωστό είναι αυτό. Όμως, ποια είναι η ιδιότητα του κέντρου? Η ιδιαιτερότητα του κέντρου είναι ότι το κέντρο πηγαίνει έρχεται. Είναι swing αυτό που λέμε. Είναι μισθοφόροι. Δηλαδή, σήμερα είναι μαζί σου, αύριο δεν είναι. Εάν κάνει το άνοιγμα στο κέντρο χωρίς να ξεκολλήσει από τη βάση σου, καλώς. Εάν ξεκολλήσει από τη βάση σου για το κέντρο αύριο θα πάει αλλού. Ακριβώς γιατί είναι μεταφερόμενο. Μάλιστα. Εάν χάσει τη βάση σου, η βάση σου δύσκολα θα επανέλθει. Κατά τη γνώμη μου, το αποτέλεσμα αυτό έχει ένα μέρος δομικό, δηλαδή ένα μέρος έχει χαθεί, έχει αιρετήσει γιατί έχει θυγεί αξιακά. Mm-hmm. Ένα άλλο μέρος στέλνει μια τελευταία προειδοποίηση.
Ο κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία ποια είναι? Αυτό, η προειδοποίηση να γίνει μόνιμο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα μπορεί ακόμα, εάν κάνει κινήσεις, να το ανατάξει. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο, όχι όλο. Ένα μέρος έχει χαιρετήσει. Ένα μέρος μπορεί να το ανατάξει. Είναι εύκολο, βρεσί, Λάμπρο μου, γιατί βλέπουμε συνήθως όλες τις κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση, στο δεύτερο μισό της δεύτερης θητείας, έχουν αρχίσει και τα μπουρδουκλώνουν. Και περιορίζεται ο εκλογικός τους χρόνος πια, το κεφάλαιο που είχαν αρχικά. Έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί φαίνεται ότι ισχύει. Έχουμε καλύψει και μαζί πολλές κυβερνήσεις. Όλες την έχουν πατήσει με τον τρόπο περιγράφης. Φαίνεται ότι η ίση και η αλαζονία της δεύτερης νίκης τους αποπροσανατολίζει και τους αποκόπτει από την κοινωνία και βάλε μια άνω τελεία. Θέλω να πάω στο Γιάννη το Σημεωνίδη να δούμε αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη μου και ΠΑΣΟΚ, πήραν το μήνυμα, αν το διαβάζουν σωστά ή αν κατάλαβαν ότι πλέον η εναλλακτική λύση που λένε ότι είναι. Δεν είναι κατά τους πολίτες. Δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Έχω πολλές αμφιβολίες για το αν έχουν πάρει τα μηνύματα των εκλογών, το ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όπως και της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, στο δημόσιο λόγο τους, και εγώ αν ήμουν Στέφανος Κασελάκης ή Νίκος Ανδρουλάκης, τα ίδια θα έλεγα. Έτσι, θα χρησιμοποιούσα τα θετικά του αποτελέσματος ώστε να δικαιολογήσω τη θέση μου. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ένα σχήμα το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Δύο κόμματα του προοδευτικού χώρου. Στο 15 και 13% δεν είναι βιώσιμο. 100.000 ψήφους διαφορά ήταν. Ναι. Είναι τώρα με βάση τη... Το 15-13 σημαίνει game on. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει υπερισχύσει. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να βγει και να πει ότι εγώ είμαι ο κυρίαρχος πόλος, άρα συνασπιστείτε γύρω μου. Νομίζω ότι το παιχνίδι εκεί, προφανώς τα δύο κόμματα θα θελήσουν να έχουν τη δική τους αυτόνομη πορεία, αλλά το παιχνίδι θα κερδιθεί. Θα συνεχίσουν έτσι δηλαδή, κατακερματισμένα. Το παιχνίδι θα κερδιθεί από αυτόν που θα κάνει πρώτος το άνοιγμα στους υπόλοιπους. Έστω γνωρίζοντας ότι δεν θα ακολουθήσουν. Γιατί θα παιχθεί ένα blame game στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Πιστεύεις εσύ ότι θα θελήσει κάποιος να αμφισβητήσει έντονα τον κύριο Κασελάκη ή τον κύριο Ανδρουλάκη? Όχι, όχι, δεν εννοώ στο εσωτερικό. Στο ΠΑΣΟΚ, ναι. Στο ΠΑΣΟΚ, ναι. Άλλωστε, έχουν ήδη ακουστεί φωνές στο ΠΑΣΟΚ που αμφισβητούν τον κύριο Ανδρουλάκη και κατά ψέματα ο κύριος Ανδρουλάκης έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με την έννοια ότι είχε θέσει στόχο να είναι δεύτερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν τρεις μήνες κλειδονιζόταν, βρισκόταν στο όριο της ρευστοποίησης. Και ο κύριος Ανδρουλάκης κατάφερε να, όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, να μπερδευτεί στα χορδόνια του. Κατάφερε να βγει τρίτος ενώ έτρεχε μόνος του. Εδώ βέβαια, Γιάννη και Ευαγγέλη, το παράδοξο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε 70.000, αν θυμάμαι τώρα χοντρικά, ψήφους περισσότερες από ό,τι είχε πάρει στις ευρωεκλογές στις άλλες, ενώ η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασαν ο καθένας από περίπου 750.000 ψήφους. Ακριβώς. Άρα δέχομαι το παράδοξο όπου ισχύουν και τα δύο. Ναι, μεν το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αποκτήσει δυναμική. Δεν έχει δυναμική. Έτσι, δηλαδή δείχνει ένα περίεργο πράγμα. Μία τελμάτωση με μικρές ανόδους και αύξηση της ψήφου. Δεν είναι αρκετό. Και του λέει ότι με 60% αποχή και με του άλλου να έχουν απολέσει αφαιριστικά 1,5 εκατομμύριο ψήφους, εσύ πήρες ένα μικρό ποσοστό. Άρα δεν αξιοποίησες, δεν έπεισες να πάρεις ένα μεγάλο ποσοστό. Να το πω πιο σχηματικά, Λάμπρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα μηχανισμού, κομματικού μηχανισμού. Δεν έχει κομματικό μηχανισμό. Είχαν εμπεριέξει πολλά στελέχη λευκή πετσέτα, Γιάννη μου. Κοίταξε, Βαγγέλη, ακόμα και να μην είχαν ρίξει λευκή πετσέτα, το στελεχειακό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή κατά βάση είναι στελέχη τα οποία έχουν φθαρεί. Έχουν κυβερνήσει, έχουν φθαρεί, έχουν αποδοκιμαστεί από τον ελληνικό λαό. Δεν έχουν βρεθεί ακόμα νέα στελέχη τα οποία να πάρουν τη θέση τους. Mm-hmm. Το πρόβλημα. Και από την άλλη, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ηγέτη ο οποίος έχει επικοινωνιακά χαρίσματα. Βέβαια. Μπορεί να βελτιωθεί. Έχει μπροστά του χρόνο για να βελτιώσει και τον εαυτό του. Από την άλλη, το είπε ΠΑΣΟΚ... χτες ο κύριος. Το είπε, ναι. Κασελάκης, ότι εγώ θα είμαι εδώ, θα παραμείνω εδώ. Δεν κουνιέται δηλαδή ούτε με τα καταστατικά συνέδρια που έχει μπροστά του, ούτε τίποτα. Μα δεν έχει πρόβλημα να αμφισβητηθεί στο εσωτερικό. Διάσπαση νέα βλέπεις? Πιθανόν. Πιθανόν να έχουμε αποχωρήσεις και πριν από το συνέδριο του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το 13% είναι άνθρωποι που θα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν είναι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο σκύλος του Νίκο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι έχει κομματικό πατριωτισμό το ΠΑΣΟΚ. Κάτι που δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μηχανισμό, επομένως. Κυρίως στην περιφέρεια. Κυρίως στην περιφέρεια και γι' αυτό έχει σταθεί το πόρτα-πόρτα που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης με τα τηλέφωνα και τα στελέχη του βεβαίως στην περιφέρεια έπιασε. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανώς ότι τα πολιτικά του διακυβεύματα περνούν στην Αττική που είναι πιο... Δεν περνούν στην περιφέρεια. Αλλά δεν περνούν στην περιφέρεια γιατί στην περιφέρεια θέλει στελέχη. Τα δύο αυτά κόμματα μπορούν υπό την ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Κασελάκη, γιατί αυτό που πεζόταν στην ουσία, για να ξέρει και ο κόσμος, το ξέρει, αλλά.
Το επισημαίνουμε είναι ότι ποιος θα ήταν δεύτερος για να καλέσει τον άλλον. Τώρα δεύτερος είναι ο κύριος Κασελάκης. Μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να πει πάμε μαζί ή οτιδήποτε άλλο. Χθες είπε θα πάρει πρωτοβουλίες. Αλλά νομίζεις ότι μπορεί να υπάρξει μια όσμωση κοινή? Η προσωπική χημεία Κασελάκη-Ανδρουλάκη είναι μηδενική, είναι ανύπαρκτη. Είπα και προηγουμένως ότι θα κερδίσει αυτός που θα δείξει ότι δεν είναι αλαζόνας, δεν πιστεύει δηλαδή ότι μόνος του μπορεί να τα καταφέρει, θα κάνει τα ανοίγματά του. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά μέχρι τις ευρωεκλογές. Έχουμε. Ναι, εντάξει, οκ. Σχηματικά, σχηματικά δεν είναι και έχει δίκιο ο Λάμπρος. Σχηματικά έχουμε. Φαντάζομαι μετά αυτό το αποτέλεσμα δεν θα βιαστεί ο κύριος Μητσοτάκης. Θα θέλει να φτιάξει πρώτα. Αν μπορεί να. Θα πρέπει να κάνει τις διορθωτικές κινήσεις, να δει αν του αποδίδουν και τι του αποδίδουν. Και εκεί, κατά τη γνώμη μου, να πάρει τις αποφάσεις. Εδώ τα χοντρικά τα σενάρια είναι: κάνω τις διορθωτικές κινήσεις και βλέπω ότι κάτι μαζεύω. Ανασχηματισμό δηλαδή. Όχι, ο ανασχηματισμός από μόνος του, εάν δεν συνοδευτεί από αλλαγή πλεύσης, να αλλάξει τα πρόσωπα χωρίς αλλαγή πλεύσης, θα το κάνει χειρότερο. Θα του πει: μας κοροϊδεύεις. Δηλαδή δεν παίρνεις το μήνυμα, μας βάζεις, αλλάζεις το διακομί και βάζεις το λαρίτη. Λάβρο μου, ο κόσμος είπε: κάνε μεταρρυθμίσεις ή κάνε άλλου είδους μεταρρυθμίσεις. Ο κόσμος του έστειλε το μήνυμα, για αυτό είναι πολλαπλό. Ένα μήνυμα έχει να κάνει με ένα μέρος του μηνύματος με την οικονομία και την ακρίβεια. Έτσι, το οποίο είναι σημαντικό, αφορά τους πάντες. Ένα άλλο μέρος είναι ιδεολογικό, αξιακό. Και τα είπαμε. Νομοσχέδιο ομόφυλων, μεταναστευτικό, ελληνοτουρκικά, εγκληματικότητα, ασφάλεια. Είναι αυτό που είναι η πανευρωπαϊκή ατζέντα. Εδώ η Νέα Δημοκρατία κάνει το εξής. Πανευρωπαϊκά η ατζέντα αλλάζει. Πάει σε αυτά. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα. Βέβαια. Αυτή η woke ατζέντα κούρασε, προκάλεσε αντιδράσεις, κόπωση μαζί με το οικονομικό. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη βγήκαν στους δρόμους παντού οι αγρότες λόγω της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Τα άλλα θέματα όμως, τα αναστευτικότητα, τα αυτοτικότητα της Ευρώπης, είναι αυτό που έδωσε ενίσχυση σε όλα τα δεξιά κόμματα, δεξιά αυτών που κυβερνούν. Η Νέα Δημοκρατία έκανε, κατά τη γνώμη μου, το στρατηγικό λάθος σε μία περίοδο που αυτή η ατζέντα, η woke ατζέντα και βάσει του δικαιωματισμού, να το πω αλλιώς, υποχωρεί, πήγε να στριμωχθεί στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχασε τη βάση της. Πήγε σε λάθος χρόνο. Να προσθέσω λίγο σε αυτό που λέει ο Λάμπρος, ότι υπάρχει το θέμα της αλαζονίας. Δηλαδή το επιχείρημα του να κοπεί η αλαζονία του 41% είχε και αυτό το αντικτυπό του στην κάλπη. Δηλαδή ο κόσμος κατάλαβε ότι, okay, ακόμα και αν θεωρεί ότι δεν υπάρχουν λύσεις στην αντιπολίτευση, σου λέει από την άλλη μεριά. Αυτή η αλαζονία που λες, Γιάννη, δεν ανακόπηκε με μήνυμα της αντιπολίτευσης, γιατί τα αποτελέσματα ήταν μικρά. Αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι του απλού κόσμου. Στην αντιπολίτευση δεν έχει πείσει κάποιος από την υπόλοιπη αντιπολίτευση ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να εκπροσωπήσει την κοινωνική πλειοψηφία αύριο μεθαύριο. Είναι προφανές αυτό. Ότι δεν έχει αυτό να ακόμα. Στα ποιοτικά, τον για... Και γι' αυτό είναι ακόμα καταδραμαχισμένο. Μα φαίνεται και στο αποτέλεσμα. Ότι έτσι ακριβώς. Ακόμα καταδραμαχισμένη αντιπολίτευση. Εξάλλου, εάν κάποιος έπειθε, δεν θα είχαμε 60% αποχή. Ένα μέρος της αποχής είναι και αυτών που θέλησαν να στείλουν μήνυμα, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία. Το 60% αποχή σημαίνει μια αποδοκιμασία συνολικά του πολιτικού συστήματος. Συνολική. Από εκεί. Μετά να δούμε από τι απαρτίζεται αυτή η αποχή. Ένα μέρος λοιπόν από τα συστημικά κόμματα που ήθελε να στείλει, ας πούμε, μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία, δεν βρήκε κάτι να εκφραστεί. Μπελόπουλο, Λατινοπούλου. Ναι, δεν εκφράζει κάποιον. Προτίμησε να πάει σπίτι του. Το ίδιο συνέβη και στην αριστερά. Άρα εδώ έχουμε μια συνολική αποδοκιμασία του πολιτικού συστήματος και μια δυναμία έκφρασης δυσαρέσκειας. Αυτό φαίνεται στην αριστερά πάρα πολύ, με πολύ σαφή τρόπο, διότι δεν πήγαν κάπου, σπίτι τους πήγανε. Και στη Νέα Δημοκρατία τροφοδότησαν αυτή τη στιγμή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια παράταξη της τάξης του 20%. Πρόσεξε, μόνο από αυτό που έχει καταγραφεί. Κατακαιρματισμένη μεν, η ιδιαιτερότητα της Ελλάδος είναι ότι εν αντιθέσει με σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλες τις χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, έχει καταγραφεί ένα κόμμα της τάξης του 20% που έχει εκφράσει αυτό που λέμε. Σε όλη την Ευρώπη πάντως, η Νέα Δημοκρατία. Ναι, παραμένει το ένα από τα πιο ισχυρά. Από τα πιο ισχυρά και φαίνεται αυτό με την αύξηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το κράτησε δηλαδή στην επιφάνεια η Νέα Δημοκρατία. Το κράτησε, γενικά κράτησε, αλλά είμαστε σε φάση που έχουμε μπει σε φάση αλλαγών. Έτσι. Έχει μετατοπιστεί η ατζέντα πλέον. Αν αθροίσεις τις έδρες, ευρωέδρες, δεξιά, τα δύο κόμματα, το ECR, η συντηρητική και το ID, το πιο σκληρό δεξιό, μαζί με τους ανένταχτους ευρωβουλευτές, που και αυτοί πρόκειται στη μεγάλο μέρος από την δεξιά, αθρηστικά, δεν πρόκειται να συνεργαστούν, όμως αθρηστικά αυτοί όλοι μαζί είναι. Πριν πάω στο Γιάννη. Είναι 200 τόσοι ευρωβουλευτές, περισσότεροι από το ΕΛΚ. Είναι κατακαιρματισμένοι. Λάμπρο μου, πριν πάω στο Γιάννη για να τον ρωτήσω για τη νέα αριστερά που θέλω, γιατί έχει 11 βουλευτές και δεν έκανε τίποτα. Καταποντίστηκε. Έτσι, καταποντίστηκε. Θέλω, Λάμπρο, να σε ρωτήσω, πάγκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει για να κάνει αυτές τις αλλαγές σε επίπεδο προσώπων?
Πιστεύω ότι έχει, αλλά εγώ θα επιμείνω ότι είναι θέμα πολιτικών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρόσωπα τα οποία σηματοδοτούν πολιτικές οι οποίες έχουν ενοχλήσει σε πολύ συγκεκριμένα υπουργεία που έχουν ενοχλήσει. Να τα αλλάξει και να βάλει κάποια άλλα πρόσωπα. Δεξιότερα. Δεξιότερα. Λες, άρα λοιπόν να δώσει μεγαλύτερη υπόσταση. Μετανάστευση. Ναι. Ασφάλεια. Ο Χρυσογόγης κάνει καλή δουλειά σε αυτό. Αλλά άργησε να τον βάλει. Έτσι. Αλλά μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική. Είναι σαφές ότι υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως πάσχει και το μεταναστευτικής. Και μια σειρά από άλλες υπουργείες. Αν δεν δώσει στίγμα όχι μόνο πρόσωπα αλλαγής πολιτικής ο ίδιος, γιατί εδώ ο ισχυρός παίκτης της Νέας Δημοκρατίας ποιος είναι, ο Μητσοτάκης. Έτσι. Αν ο ίδιος δεν βγει και πει, παιδιά, πήρα το μήνυμα και βάζω και το Γιακουμί, ξέρω εγώ, τον Γκαλαρίτσο με να κάνω τη δουλειά. Που είναι πιο δεξιοί, α το πούμε, από ναι, ότι είναι ο Σκέρτσος ή οτιδήποτε. Ναι, αλλά να πω ότι, πήρα, ότι κατάλαβα. Δηλαδή, είδα τη δήλωσή του που λέει καταλάβαμε ακρίβεια να προσπαθήσουμε κλπ. Αλλά φόβο ακροδεξιά στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στη Νέα Αριστερά να δούμε, Γιάννη μου, διότι η Νέα Αριστερά έχει 11 βουλευτές, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε διάσπαση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα δική της. Ωστόσο όμως δεν κατάφερε να πει στον κόσμο και μείνανε καθυλωμένοι. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Νομίζω ότι πέρα από την ηθική νομιμοποίηση που έχασε η Νέα Αριστερά παίρνοντας έδρες ενός άλλου κόμματος, έχασε χθες και τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Γιατί εάν η Νέα Αριστερά έμπαινε χθες στην Ευρωβουλή, θα μπορούσαν να πούν τα στελέχη της: ωραία, εντάξει, εμείς φύγαμε. Πήραμε τις έδρες, αλλά ο λαός μας επιδοκεί. Έστω και αν το 3% και πάλι δεν είναι το 15%, σίγουρα. Έτσι. Χθες όμως έχασε και τη δημοκρατική νομιμοποίηση και υπάρχει μεγάλο θέμα, ειδικά όταν ακούω για αρχές και αξίες αριστεράς που υπηρετούνται και ότι θα συνεχίσουν πάνω το σε αυτό λέω το αυτό μοτίβο. Γιατί εντείνονται κάποιες φωνές που λένε ότι θα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες από τη Νέα Αριστερά. Δεν πρόκειται να παραδώσουν τις έδρες. Το ότι δεν θα γίνει έτσι, ναι. Ποιος αφήνει τώρα. Όλο αυτό που έχει γίνει. Ειδικά έτσι. Όταν θεωρητικά τουλάχιστον έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας. Σου λέει ο άλλος γιατί και όταν έχουμε, θα έχουμε διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Έτσι, γιατί. Γιατί διεργασίες. Εκεί πάντως η πίτα πανευρωπαϊκά έχει μικρύνει. Δηλαδή έχουν αυξηθεί οι μνηστήρες, έχουν αυξηθεί τα κόμματα και έχει μικρύνει η πίτα γιατί είπαμε, μετατοπίζεται ο κόσμος. Η ατζέντα μετατοπίστηκε. Η αριστερά δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Δεν είναι στο DNA της να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Εντάξει, πάντως αν αφαιρήσουμε το ποσοστά των προοδευτικών κομμάτων και των δεξιών κομμάτων και πάλι τα προοδευτικά κόμματα είναι από πάνω και στην Ελλάδα. Αλλά το δεν είναι αυτή τη στιγμή. Αν βάλουμε μέσα και τα κόμματα που έχουν μείνει εκτός Βουλής και τα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή. Θεωρείς προοδευτικό κόμμα το Ανταρσία, Δημοκρατικό Κόμμα, δεν νομίζω. Εντάξει, πάντως δεν μπορώ να το θεωρήσω δεξιό κόμμα. Εντάξει, αλλά χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, όπως δεν μπορείς να αν θες την προσωπική μου άποψη και το ΚΚΕ είναι ένα συντηρητικό κόμμα. Αλλά και πάλι θα το αθροίσω με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει μια τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ηγεμονία της δεξιάς αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει είναι κυρίως κατατιμαχισμός της προοδευτικής ψήφου. Ειδικά το γεγονός ότι έχουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε να είχε η Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα στο 20% στα δεξιά της. Έτσι, ένα ενωμένο κόμμα της ακροδεξιάς στα δεξιά της. Τι πρόβλημα. Ακριβώς ακροδεξιά είναι λάθος γιατί δεν ισχύει. Το κάνουν και συνάδελφοι πανευρωπαϊκά. Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν ακροδεξιά κόμματα, όντως, αλλά όποιος είναι δεξιά του των συστημικών δεν σημαίνει ότι είναι ακροδεξιός. Γιατί αυτή τη στιγμή. Ωραία, να το πω υπάρχει, προς τα δεξιά της. Υπάρχει μια αντισυστημική εκδεξιών ή συντηρητική, όπως θες πες, ένα ψήφος, η οποία εκφράζει πολύ μεγάλα ποσοστά. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, μην το προσπερνάμε. Οι ευρωβουλευτές στην Ευρωομάδα. Συνολικά θριζόμενοι, οι συντηρητικοί, το ECR Ευρωπαίοι, οι συντηρητικοί ρεφορμιστές, όπως είναι αναθεωρητές, μαζί με το ID που είναι όντως το πιο σκληροδεξιό, και τους ανένταχτους 103 βουλευτές που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από εκεί, είναι πλειοψηφία. Δηλαδή είναι περισσότεροι από το ΕΛΚ. Δεν θα ενωθούν για άλλους λόγους. Αλλά αν ενωνόντουσαν θα ήταν πρώτο Μάλιστα. κόμμα με διαφορά. Μάλιστα. Το ΕΛΚ έβγαλε 185, πόσο 185 νομίζω. 185, ναι. Οι άλλοι αθρηστικά, ας είναι κατακριματισμένοι, είναι 200 τόσοι. Άρα εδώ δεν είναι όλοι ακροδεξοί αυτοί. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τον Λάμπρο και τον Γιάννη. Ελπίζω να ηρεμήσουμε σιγά-σιγά γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί κιόλας και από αυτό. Μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά ελπίζεις ακόμα. Μπράβο. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, Λάμπρο. Τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, Βαγγέλη. Τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο. Μετά ας ξεκινήσουν οι χώροι ξανά. Θα δούμε τώρα και τι θα υπάρξουν εξελίξεις στα κόμματα και στο κυβερνητικό κόμμα. Μπήκαμε στο σώμα. Μπήκαμε πλέον, είμαστε στην καρδιά των εξελίξεων. Αυτό το αποτέλεσμα δεν προϊονίζεται εξελίξεις. Ξεκίνησαν. Πάντως, για να τελειώσουμε τη συζήτηση με το θέμα της αποχής, και σήμερα περνώντας από μια καφετέρια για να πάρω καφέ, ο κόσμος δεν μιλούσε για ευρωεκλογές, μιλούσε για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Και για την αποχώρηση του Μελισσανίδη από την ΑΕΚ. Ναι, γιατί είχαμε εξέλιξη. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του πώς έχει μετατοπιστεί και πώς το πολιτικό προσωπικό της χώρας θα δώσει απάντηση σε αυτό ή θα αυτοκαταστραφεί. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Λάμπρο Καλαρίτη, κυρίες και κύριοι, από τα Παραπολιτικά, αλλά και τον Γιάννη το Σημεωνίδη από το CNN.gr. Εμείς θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγετε, γιατί έχουμε τον καύσωνα. Πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται και στην Αθήνα, πώς προετοιμάζεται το Δήμος της Αθήνας σε λίγη ώρα, μόλις επιστρέψουμε από το στούντιο. Από το διαφήμιση. Πέντε λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 3 το μεσημέρι, επιστροφή εδώ στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται και πώς οργανωνόμαστε για τα θέματα του καύσωνα τις επόμενες μέρες. Από αύριο αρχής γενομένης, το θερμόμετρο θα αρχίσει να δείχνει κόκκινο, ξεπερνώντας σε πολλές περιοχές της Αττικής τους 42 βαθμούς. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται και πώς θα προφυλαχθούμε, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες. Πάμε να καλωσορίσουμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Όλγα Δούρου, είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο της Αθήνας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Δούρου. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, όπως όλοι οι ειδικοί προειδοποιούν, από αύριο μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που η αίσθηση θα είναι ακόμα πιο υψηλή μέσα στην Αθήνα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ να μας πείτε πώς προετοιμάζει το Δήμος της Αθήνας για να μπορέσουν να προφυλαχθούν κάποιοι άνθρωποι μας, συνάνθρωποι μας που το έχουν ανάγκη ή που δεν έχουν εστίες να μείνουν ή που μένουν στο δρόμο. Πώς όλο αυτό θα αντιμετωπιστεί, σας παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε, ο Δήμος της Αθήνας, αντιλαμβανόμενος ότι οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα πολύ ψηλές για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό την προετοιμασία του. Υπάρχει και ένα ειδικό συντονιστικό σώμα μαζί με τα σώματα ασφαλείας, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, για να μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε όλοι μαζί και να βοηθήσουμε η μία υπηρεσία την άλλη όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα από σήμερα και ως τουλάχιστον την Παρασκευή, και λέω τουλάχιστον γιατί θα εξετάσουμε τις θερμοκρασίες και την πορεία του καύσωνα, λειτουργούν αναδημοτικό διαμέρισμα μία λέσχη φιλίας, η οποία είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, και περιμένουμε όσους πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε κλιματισμό να έρθουν στους χώρους μας για να δροσιστούν. Ήδη σήμερα... Μπορείτε να μας πείτε, κυρία Δούρου, πού βρίσκονται αυτοί οι χώροι που μας λέτε? Βεβαίως. Η πρώτη είναι στη λέσχη φιλίας Αγίου Παύλου Μαμούρη 22. Η δεύτερη στην είναι πλατεία, στην πλατεία Βάθη, κοντά στην Αγίου Παύλου δηλαδή, έτσι? Ναι, ναι, κοντά στην Αγίου Παύλου. Μάλιστα. Η δεύτερη είναι στο Νέο Κόσμο Χέλδραχ 15. Μάλιστα. Στο Πάρκο Μπέι. Mm-hmm. Η τρίτη είναι η λέσχη φιλίας Βοτανικού στην Κοζάνης 4. Τέταρτη στην Κολοκυνθούς Έμονος 9, mm-hmm. στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών 372, στην Κυψέλη Σκύρου και Καυκάσου, και η λέσχη φιλίας Αμπολιοκήπων, η οποία είναι Πανόρμου και Βαθέως. Μπορεί οποιοδήποτε να επισκεφθεί τα σημεία αυτά που μόλις μας είπατε, κυρία Δούρου, προκειμένου να βρεθεί έτσι σε δροσερές καταστάσεις και να πιει ένα ποτήρι νερό? Βεβαίως, οποιοδήποτε. Όλοι μπορούν να έρθουν στη λέσχη φιλίας. Έχουμε kit προστασίας που μπορούμε να τους προμηθέψουμε. Έχουμε μπουκαλάκια με νερό, χυμούς που θα τους προσφέρουμε. Είμαστε εκεί πέρα. Ήδη φιλοξενούνται 189 άτομα σήμερα. Μάλιστα. Που ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Και είμαστε προετοιμασμένοι για την αύξησή τους. Αν δούμε ότι υπάρχει πληρότητα των θέσεων, θα εξετάσουμε και εναλλακτικές για να μεγεθύνουμε το μέτρο. Ταυτόχρονα λειτουργεί 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Υπάρχει ο ΚΙΑΔΑ και το street work του, το οποίο είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους και βλέπει τους αστέγους και όλοι έχουν πρόβλημα και προσπαθούν να τους βοηθήσει και να τους ενυδατώσει. Είμαστε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος και σήμερα το πρωί και αύριο το πρωί θα είναι από τις 9.30 μέχρι τις 11.30 θα είναι στην πλατεία Συντάγματος και θα έχει σταθμούς ενυδάτωσης. Λειτουργεί ταυτόχρονα το ίδιο και στην Ακρόπολη. Έχουμε βάλει 150 ποτίστρες στις γειτονιές της Αθήνας για τα αδέσποτα. Βέβαια, γιατί και εκεί είναι ζήτημα μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ταυτόχρονα είμαστε στην εργασία για την πυροσβεστική, για ό,τι άλλο Μάλιστα. προκύψει και εννοείται και δημοτική ασφαλεία. Κυρία Δούρου, μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε τίποτα έκτακτα περιστατικά.
Είναι σημαντική η παρέμβαση αυτή που κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Το καλύτερο. Βεβαίως. Σας καλή ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δούρου. Εμείς επιστρέφουμε στα ζητήματα και στα νοήματα και τα μηνύματα που έστειλαν οι κάλπες. Πάμε να καλωσορίσουμε, να συνδεθούμε με την Γεωργία Σαδανά, συνάδελφο και φίλη από το πρώτο θέμα. Να τη δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τη βλέπουμε. Καλό σου μεσημέρι, Γεωργία μου. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σου. Το πώς είδες εσύ τα εκλογικά αποτελέσματα, σε σχέση βέβαια, όχι από την κυβερνητική πλευρά, αλλά από την πλευρά της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί κατακερματισμένη κεντροαριστερά, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι γίνεται. Είναι η μεγάλη εικόνα αυτή, Βαγγέλη, ο κατακερματισμός και βέβαια η αδυναμία της κεντροαριστεράς να προσεγγίσει ψηφοφόρους. Πρώτον, από το συντριπτικό ποσοστό αποχής που άγγιξε το 60% και πρέπει να προβληματίσει, κατά τη γνώμη μου, οριζόντια τα κομματικά επιτελεία, αλλά και από την αδυναμία και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να προσελκύσουν τη μερίδα εκείνων ψηφοφόρων που έχασε η Νέα Δημοκρατία, η οποία σημείωσε πτώση 13 μονάδων από το περσινό εκλογικό της αποτέλεσμα. Ανταυτού, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 3 μονάδες και προσγειώθηκε στο 14,9% από 17,83% που πήρε πέρσι τον Ιούνιο ο Αλέξης Τσίπρας και παραιτήθηκε, όπως θυμάστε, ενώ το ΠΑΣΟΚ σημείωσε οριακές, θα έλεγα, ωφέλειες, γιατί ήταν το μόνο από τα τρία πρώτα κόμματα που σημείωσε άνοδο σε απόλυτο αριθμό ψήφων, αλλά αυτή η άνοδος δεν το εξασφάλισε ένα άνετο προβάδισμα στο πεδίο της κεντροαριστεράς και προσγειώθηκε κάπου στο 13. Βλέπουμε λοιπόν δύο κόμματα να μην μπορούν να ισοφαρίσουν, ισοφαρίζουν με το ζόρι το άθροισμα του πρώτου, να μένουν κατακερματισμένα και, θα έλεγα, αποκομμένα την κοινωνική πραγματικότητα, γιατί αν Βαγγέλη ήταν διαφορετικά θα είχαν απορροφήσει τους κραδασμούς της κοινωνικής δυσαρέσκειας και θα ήταν σε άλλα ποσοστά. Πραγματικά, τι φταίει κατά τη γνώμη σου, Γεωργία μου, που δεν καταφέρνουν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ να εισπράξουν αυτή τη δυσαρέσκεια του κόσμου? Με ό,τι αυτό συνεπάγεται η δυσαρέσκεια, αποτυπώθηκε στις κάλπες. Αλλά δεν προσφέρουν εναλλακτική πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσουν να εισπράξουν αυτή τη δυσαρέσκεια. Ναι, δεν προσφέρουν. Αυτό λέει τουλάχιστον η ετοιμιγορία, έτσι όπως τόσο νοπά εκφράστηκε χθες. Στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, θεωρώ ότι έχει να κάνει με το μοντέλο και τη στρατηγική πάνω στην οποία κινήθηκε το τελευταίο οκτάμηνο στην εποχή Κασελάκη. Ναι. Ένα αρχηγοκεντρικό, προσωποκεντρικό, συγκεντρωτικό μοντέλο με ένα αμφίσιμο, αν όχι αντιφατικό μήνυμα, δηλαδή με το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια από τη μία και τα θαύματα και από την άλλη με τα δικαιώματα και την ισότητα στο γάμο και μια ατζέντα πιο ριζοσπαστική. Με την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ διαχρονική, αλλά ακόμη πιο έντονη τώρα, να γειωθεί στην κοινωνία, να αποκτήσει ένα σύγχρονο μηχανισμό. Θα μου πεις, είχε το χρόνο ο κύριος Κασελάκης, θεωρώ ότι μετά τη διάσπαση είχε. Τι επικράτησε? Η αγωνία της ηγετικής ομάδας να πατήσει καλά στα πόδια της. Και αυτό άφησε πίσω τον προγραμματικό λόγο, την παραγωγή πολιτικής και την τεκμήριωση. Αυτό πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η αγωνία, λες, του κυρίου Κασελάκη, Γεωργία μου, ήταν πώς θα γίνει για να μην αμφισβητηθεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Όχι, νομίζω ότι βιάστηκε πάρα πολύ να προσεγγίσει το κόμμα και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ βασισμένη στην επικοινωνία και την εικόνα του, θεωρώντας ότι έτσι θα μπορούσε να ελεύσει από τη δεξαμενή των αναποφάσεων ή εκείνων που είχαν επιλέξει την αποχή και έχασε, κοιτώντας το δέντρο, το δάσος. Ποιο είναι το δάσος? Ότι το 60% που απήχε δεν ένιωσε ότι τον προσελκύει το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι αποδείχθηκε, Ευαγγέλη? Ότι στη σταυροδοσία του ΣΥΡΙΖΑ η ψήφος ήταν σκληρά κομματική. Δες ποια πρόσωπα εξελέγησαν. Βέβαια. Έπρεπε λοιπόν ο κύριος Κασελάκης να επικοινωνήσει με την ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ και όχι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη γνώμη μου, στο βαθμό και την έκταση που το έκανε. Έπρεπε να σφραγίσει την κομματική περίμετρο του ΣΥΡΙΖΑ πριν ανοιχτεί σε νέα κροατήρια, τα οποία από ό,τι είδαμε γύρισαν την πλάτη του στις κάλπες. Έχασε λοιπόν μια μεγαλύτερη περίμετρο από το 17,83% που είχε ο κύριος Τσίπρας. Θα θυμίζω ότι το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 32. Ο κύριος Κασελάκης για μένα έπρεπε εκεί να στοχεύσει, στο 32 το 19, και ανταυτού κινήθηκε σε χαρτογράφητα νερά με μια επικοινωνιακού τύπου καμπάνια. Έχασε τη σκληρή κομματική ψήφος, αλλά αυτή η σκληρή κομματική ψήφος πήγε χθες στις κάλπες, όπως αποδείχθηκε, με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο να μην εισπράττει από το 60% της αποχής, αλλά να χάνει και τρεις μονάδες την ώρα που για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έπεσε στις σοβαρές απώλειες. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει, στο πλαίσιο της επόμενης μέρας που λέμε,
και νέα διάσπαση και νέα αποχώρηση στελεχών? Όχι. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει διάσπαση, γιατί αυτοί οι οποίοι δυσφορούν ή νιώθουν ότι ασφικτιούν, για να είμαι πιο ακριβής, στο πλαίσιο του κυρίου Κασελάκη, δεν έκαναν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για να το πω απλά, αν ήθελαν θα είχαν φύγει. Ρωτάω, αλλά πιστεύουν στην ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τον κύριο Κοτσακά και από τον κύριο Τεμπονέρα και από τον κύριο Τσιόκ. Υπάρχουν δηλαδή αντιδράσεις τέτοιων στελεχών προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ, εννοώ, που ζητούν μια άλλη πολιτική, εναλλακτική πρόταση στην ουσία. Ναι, αλλά και στις δύο, μάλλον και στις τρεις περιπτώσεις αυτές, στελέχη η πασοκογενή του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος είναι μια ειδική περίπτωση κατά τη γνώμη μου, θέτουν την όποια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν τοποθετείται εκτός ΣΥΡΙΖΑ και είναι και σωστό. Ποιο είναι το θέμα? Ότι ο κύριος Κασελάκης μέχρι τώρα, ειδικά στην περίοδο την προεκλογική, έκανε μια καμπάνια επικεντρωμένη στο πρόσωπό του, στην προσωπικότητά του και στον προγραμματικό του λόγο. Ήτανε one man show, για να το πω απλά, Βαγγέλη. Νομίζω ότι αυτό ιτήθηκε χθες, το one man show. Οπότε, αν ο κύριος Κασελάκης λειτουργήσει περισσότερο συλλογικά και δείξει ότι το εννοεί στη συνέχεια, θα είναι και καλύτερο για εκείνον να αφουγκραστεί το εκλογικό αποτέλεσμα και μπορεί να έχει ένα πολιτικό μέλλον στο επίπεδο που θέλει. Λόγω ιδιοσυγκρασία θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι ο κύριος Κασελάκης, που το βάζει σε αυτό το πλαίσιο? Κοίταξε, από τη στιγμή που αποδοκιμάστηκε τόσο ηχηρά η προσέγγιση που επιχειρούσε μέχρι χθες, νομίζω ότι είναι μονόδρομος η αλλαγή να ξεκινήσει πρώτα από τον ίδιο. Αν δεν το κάνει, ο ίδιος θα απολέσει πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού του κεφαλαίου και της παρουσίας του στην πολιτική ζωή της χώρας. Το γεγονός ότι εχθές κοιμάθηκε σε μια συγκρατημένη δήλωση, διαψεύδοντας την αρχική διαρροή της Κουμουνδούρου μετά το πρώτο exit poll που μιλούσε για πρωτοβουλία στην κεντροαριστερά, ήταν πολύ προσεκτικός, φαινόταν προβληματισμένος. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που τον είδαμε και τόσο όρημο, κατά τη γνώμη μου, απέναντι στις εξελίξεις. Δείχνει ότι ο κύριος Κασελάκης δεν θέλει να βιαστεί, θέλει να αποκωδικοποιήσει το αποτέλεσμα. Είναι απόλυτο δικαίωμά του και νομίζω ότι είναι και απόλυτα σωστό. Οπότε ας τον περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει. Αυτό πάντως που κατάλαβαν όλοι χθες στην Κουμουνδούρου, ακόμη και εκείνοι που δεν ήθελαν το καταλάβουν το προηγούμενο διάστημα, Βαγγέλη, έχω την αίσθηση είναι ότι το παιχνίδι στην πολιτική παίζεται συλλογικά. Είναι ομαδικό το παιχνίδι. Δεν είναι μοναχικό. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης, χθες στις επίσημες δηλώσεις του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, είπε για πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει κοινή όσμωση για την ενοποίηση με κάποιον τρόπο της κεντροαριστεράς? Εγώ νομίζω ότι η πρώτη φάση θα είναι μια φάση κομματικής αυτοτέλειας και συμπόρευσης σε ζητήματα τα οποία θα θεωρούν όλοι σημαντικά. Και νομίζω ότι αυτή η συμπόρευση θα ξεκινήσει μέσα από το κοινοβουλευτικό έργο και ψήγματα είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως είπε. Απ' την άλλη, και στο ΠΑΣΟΚ το κλίμα δεν είναι καλύτερο. Μπορεί να κέρδισαν και να μην έχασαν σε σχέση με την Κουμουνδούρου, αλλά από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που θεωρούν ότι λειτουργεί με συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος στο ΠΑΣΟΚ, ότι θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχουν εισπράξει πολλαπλά από την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και εν διάφτη περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ τι απέδειξε χθες, Βαγγέλη, με δύο πράσινους νομούς και προβάδισμα στην επαρχία? Απέδειξε ότι είναι ένα κόμμα με κοινωνική γύρωση, κάτι που δεν το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε πολύ έντονα. Άρα αυτοί ξεκινούν κατ' εμέ με μια φετηρία πλεονεκτική σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ρίζες το ΠΑΣΟΚ. Αυτές τον διέσωσαν χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, εν αντιθέσει με την Κουμουνδούρου που σώθηκε από το λεκανοπέδιο. Και πολλό δε μάλλον όταν το ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο της Αττικής αιμορραγούσε. Και ξέρεις καλύτερα από μένα στο ρεπορτάζ ότι πολλοί οι οποίοι έχουν ασκήσει κατά καιρούς κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη είναι βουλευτές του λεκανοπεδίου Αττικής. Άρα το τι μέγεθος είναι καθένα στην κοινωνία θα πρέπει να το αναλογιστούν και στο ΠΑΣΟΚ κατά τη γνώμη μου όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια υπερσυντηρητική στροφή, ότι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουμε ένα κραυγαλαίο ποσοστό 18%. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος στο πολιτικό σύστημα, στην πολιτική γεωγραφία και την κεντροαριστερά πια δεν είναι ανεξάντλητος, ίσως είναι και οριοθετημένος. Άρα τα πειράματα, τα πυροτεχνήματα και η επίδραση των social media νομίζω ότι πρέπει να μείνουν στην άκρη και να μιλήσει η πολιτική αν θέλουν να έχουν κάποια αλληλεπίδραση και κάποιο έρισμα στην κοινωνία. Αλλιώς η κοινωνία θα προσπεράσει και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και θα αναζητήσει αλλού λύσεις, τώρα δε που έχει και πολλές επιλογές, Βαγγέλη. Έτσι ακριβώς είναι, Γεωργία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σου, για το σκεπτικό σου και για τα σχόλιά σου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και πάλι. Καλό κουράγιο. Κάποια στιγμή θα πάμε και για μπάνια.
Ελπίζω. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ με εκλεκτούς καλεσμένους από την πολιτική για να δούμε πώς λένε και οι ίδιοι και τα κόμματά τους το μήνυμα αυτό που έλαβαν χθες στις ευρωεκλογές. Τρεις και 25 κυρίες και κύριοι και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε το πολιτικό αποτύπωμα που έφτασαν οι εκλογές. Το μήνυμα δηλαδή εσάς όλων των πολιτών που ψηφίσατε εχθές. Βέβαια ήταν πολύ μεγάλη η αποχή. Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Οικονόμου. Τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Γλαβίνα. Και σε λίγο θα συνδεθούμε και στη Θεσσαλονίκη μέσω Skype με τον κύριο Χάρη Τσιόκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξεκινώντας από εσάς, κύριε Οικονόμου, ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε για το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα που ήταν κάτω του προβλεπόμενου. Ναι, εντάξει, δεν ήταν το προβλεπόμενο. Είχαμε πολύ μεγάλη αποχή, πρωτόγνωρη για εκλογική διαδικασία στη χώρα μας. Υπάρχουν αυτά τα μηνύματα του κόσμου, ο οποίος γενικά προς το πολιτικό σύστημα δείχνει δύσπιστος. Από εκεί και μετά, ο κάθε πολιτικός οργανισμός έχει θέσει τους στόχους του, τις προσδοκίες που είχε. Εμείς δεν πετύχαμε το στόχο που είχαμε θέσει. Τι έφτασε, παραμένουμε όμως μια υπότη δύναμη της χώρας, με σημαντικές παρουσίες και σημαντικές σχέσεις με την Ευρώπη, την εικόνα της, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα του Λαϊκού Κόμματος. Τι έφτασε κατά τη γνώμη σας, κύριε Οικονόμου, και δεν επετεύχθη ο στόχος του 33%. Εντάξει, εγώ το έχω ξαναπεί ότι αυτές οι εκλογές, οι ευρωεκλογές δηλαδή, είναι πάντα δύσκολες και περίεργες εκλογές, γιατί δεν υπάρχει το διακύβευμα της κυβερνησιμότητας και της ανάδειξης βουλευτών και κυβέρνησης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είναι μια εκλογή πάντα πιο χαλαρή. Ο κόσμος δεν μπορεί να... δεν προσδιορίζει. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Χάρη Τσιόκα από μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιόκα, και εσάς. Δεν προσδιορίζει την πορεία της ζωής του με την ευρωπαϊκή, με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, κακώς, αλλά δυστυχώς ο Έλληνας δεν τα έχει αυτά έτσι ταυτίσει. Με αποτέλεσμα να είναι πιο χαλαρός στην προσέγγιση της ψήφου. Προσπάθησε ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αυτό να το δείξουν, να δείξουμε την σημασία και τη σπουδαιότητα της ψηφορίας αυτής. Δεν το πετύχαμε. Δυσαρέσκεια δεν υπάρχει από τον κόσμο, από τους πολίτες, για την ακρίβεια. Δεν αποτυπώθηκε αυτή, κατά τη γνώμη σας. Και η αποχή και η ψήφιση μικρότερων κομμάτων δείχνουν ότι υπάρχει μια τέτοια δυσαρέσκεια. Νομίζω ότι έχει πάρει το μήνυμα ο Πρωθυπουργός και θα υπάρξουν οι κινήσεις οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες που να απαντάνε στα ζητούμενα. Κύριε Τσιόκα, το μήνυμα από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν το λάβατε τη δυσαρέσκεια, δεν εισπράξατε τη δυσαρέσκεια. Και ο αρχηγός σας δεν, παρότι κράτησε το δεύτερο στόχο που ήταν η δεύτερη θέση, ωστόσο όμως το ποσοστό, το αναμενόμενο που λέγατε και εσείς γύρω στο 18%, πήγε για βρούβες στην ουσία. Καταρχήν πρέπει να μάθουμε όλοι, και το εννοώ απόλυτα, να αποτιμάμε τα αποτελέσματα όχι με το θυμικό μας, ούτε με το συναισθηματισμό μας, αλλά με βάση το μήνυμα του ελληνικού λαού. Έχουμε λοιπόν δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι ο κόσμος με μεγάλο όγκο που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία απομακρύνεται, γιατί θέλει να στείλει ένα μήνυμα, ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Το δεύτερο είναι... Α, και εσείς χάσατε 700.000 ψήφους. Πώς? 700.000 ψήφους χάσατε. Θα φτάσω εγώ πόσο φτάσαμε. Ναι. Δεν είναι εσείς, εγώ είμαι με το προοδευτικό χώρο. Θα φτάσω εκεί και θα σας πω και την πρότασή μου. Το θέμα μου λοιπόν είναι το εξής. Ότι έφυγε 1.100.000 περίπου τόσες χιλιάδες και 360 περίπου χιλιάδες από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί ο κόσμος λοιπόν απαξιώνει τις πολιτικές γραμμές των κομμάτων? Αυτό είναι το θέμα.
Γιατί λοιπόν, για ποιο λόγο, δεν νιώθει, ναι. ενώ στέλνει το μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία, δεν νιώθει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει ένα σκληρό διακύβευμα. Ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Τόσο σε η Γαλλία πριν πολλά χρόνια. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, κύριε Τσιόκα? Ναι. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε μια παρακαταθήκη από τη μεταπολίτευση να ανταμετρώνται πάντα δύο εναλλακτικά προγράμματα. Το ένα είναι, αν θέλετε, το νεοφιλελεύθερο, το δεξιό, ναι, που υπηρετεί, κεντροδεξιά, ας πούμε, που η οικονομία κυριαρχεί πάνω στην πολιτική. Μάλιστα. Και το άλλο είναι το προοδευτικό, που σηματοδότησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι δηλαδή η οικονομία οφείλει, μάλιστα, να υπηρετεί παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες. Αυτή την ώρα λοιπόν, κύριε Γιακουμή, υπάρχει ένα σαφέστατο μήνυμα. Ποιο είναι? Και εμείς οφείλουμε. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι καταδικάζονται αυτές οι στρατηγικές των ηγετικών ομάδων των κομμάτων και των τριών. Λοιπόν, και τώρα είναι η ώρα να αναλυθούν πρωτοβουλίες. Και θέλετε και την πρότασή μου? Ναι, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες τα στελέχη εκείνα στο προοδευτικό χώρο που δεν ταυτίστηκαν με μικροκομματικούς ανταγωνισμούς και περιχαρακώσει, όχι θα βγω δεύτερο-τρίτος. Δεν μπορεί να είναι στόχος της κοινωνίας ποιος θα βγει δεύτερο-τρίτος. Για να πάρουμε και το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Γλαβίνα, σας παρακαλώ πολύ, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για το πώς διάβασε το ΠΑΣΟΚ τα χθεσινά μηνύματα της κάλπης, κύριε Γλαβίνα. Καλησπέρα, Γιακουμή. Ασφαλώς πρέπει να ξεκινήσουμε με την αποχή. Ένα σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Νομίζω πρέπει να μας ανησυχήσει όλους, πρέπει να γίνει συζήτηση βάθος για ποιο λόγο τόσα εκατομμύρια Έλληνες προτίμησαν κάτι άλλο από το να ψηφίσουν. Νομίζω δεν πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει έτσι, ούτε πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και okay, πάει παρακάτω. Όχι. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, κατά τη γνώμη σας? Νομίζω θέλει βάθος συζήτηση και εμείς τουλάχιστον νομίζω πρέπει να προσπαθήσουμε, τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούμε να το κάνουμε. Έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Είναι μια μαγική λέξη, η αξιοπιστία. Ο κόσμος να πιστεύει ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Τα κόμματα ανταποκρίνονται με ειλικρίνεια, έχουν στέρεες θέσεις, δεν αρκούνται στα εύκολα λόγια. Ό,τι λένε προεκλογικά το υλοποιούν και μετεκλογικά. Είναι ένα συνολικό, αν θέλετε, ένα συνολικό σχεδιασμό και μια υλοποίηση πράξεων, τις οποίες οφείλουμε να τις υπηρετήσουμε και από εδώ και πέρα να κοιτάξουμε στα μάτια τους πολίτες και να τους πούμε ναι, ότι είμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα, για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να συζητήσουμε και όχι φυσικά άλλες, ας πούμε, πρακτικές οι οποίες έχουν συμβεί στο πολιτικό σύστημα, στην πολιτική ζωή της χώρας και είναι προφανές ότι απομακρύνουν τους πολίτες. Το είδαμε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, δεν θέλω να μπω στην ουσία, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γύρισαν την πλάτη και σε ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές, δηλαδή στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, στις ιδέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τι εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι κάνει η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει, γιατί έχει τεράστια σημασία. Από εκεί πέρα, θα ξεκινήσω από τον πρώτο πηγαίνοντας. Στον τρίτο, για τη Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας. Έχασε 14 μονάδες, έχασε κοντά 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους ακριβώς ένα χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές. Υπάρχει αποδόμηση, υπάρχει αποδοκιμασία συγκεκριμένων πολιτικών που έχουν να κάνουν με τα νοσοκομεία, με το κοινωνικό κράτος. Ούτε υπάρχει επιβράβευση των μεταρρυθμίσεων που πήγε να κάνει. Π.χ., μπορεί να πει κανείς, για τα πανεπιστήμια, που φαίνεται ότι είναι μια άποψη την οποία πρέπει να τη συζητήσουμε πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο, αλλά ο τρόπος που επέλεξε ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία είναι προβληματικός, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την ακρίβεια. Της αρέσει και αυτή όμως και εσείς δεν την εισπράξατε, κύριε Γλαβίνα. Θα πάω. Παρότι έχετε αυξήσει. Πάω στο ΠΑΣΟΚ και μετά θα πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μου το σύντημα. Ναι. Σε ό,τι αφορά σε εμάς, αυξήσαμε τα ποσοστά μας. Δεν πανηγυρίζουμε φυσικά. Αυξήσαμε κατά 1% το ποσοστό μας. Δεν είναι φυσικά λόγος για. Δεν είναι αιτία πανηγυριού. Είναι αιτία φυσικά σκέψης, φυσικά περαιτέρω ευάθυσης, περαιτέρω ανάδειξης πραγμάτων τα οποία να δούμε πού πήγαμε καλά, πού δεν πήγαμε καλά, τι θα μπορούσαμε φυσικά να κάνουμε καλύτερα. Όλα αυτά το κάθε κόμμα κάνει την εκλογική του αποτίμηση και εμείς είμαστε σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Νομίζω πάντως ότι το γεγονός ότι τα δύο κόμματα πέσανε και εμείς καταφέραμε να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας είναι ένα θεμέλιο, είναι μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί και για πρωτοβουλίες στον χώρο. Είπε, χτες, τουλάχιστον, και χθες, στον ευρύτερο χώρο, έτσι και αριστερά. Νομίζω πάντως. Θα σας ρωτήσω μετά για αυτό. Αυτό που θα έπρεπε επίσης να μας προβληματίσει και το βάζω επίσης στην κουβέντα είναι η άνοδος της ακροδεξιάς. Δυνάμεων οι οποίες δεν έχουν προτάσεις, δεν έχουν, αν θέλετε, θέσεις οι οποίες ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα, αλλά εκμεταλλεύονται δυστυχώς και τον λαϊκισμό και την αδυναμία συνολικά του πολιτικού συστήματος να απαντήσει με κέριο τρόπο στα ζητήματα. Κύριε Οικονόμου, σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν αρχίσει και αναδεικνύονται τα κόμματα πέριξ της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά
έχουμε περίπου ένα 18 με 20% τα οποία έχουν ενισχυθεί αυτά τα κόμματα με αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή που πήγαν κατευθείαν από την Νέα Δημοκρατία στον κύριο Βελόπουλο, στη Νίκη, πήγαν στην κυρία Λατινοπούλου. Βλέπουμε δηλαδή να ενισχύονται αυτά τα κόμματα που είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, σε αυτές τις εκλογές ενισχύθηκαν αυτά τα κόμματα. Έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο 17%, αν δεν κάνω λάθος. Και συνολικά στην Ευρώπη, κύριε Οικονομέ, ναι. Βέβαια. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αρκετοί ψήφοι από εκεί προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι φανερό. Αλλά και το 28% της Νέας Δημοκρατίας παραμένει. Που σημαίνει, παρόλο που δυσφορούν κάποιες δυνάμεις στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και εκδηλώνουν έτσι μια πίεση και μια αποστασιοποίηση, υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις, εκτιμώ από το κέντρο περισσότερο, οι οποίες στηρίζουν το εγχείρημα της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη. Είναι ένα θέμα λοιπόν τώρα να βρεθεί η ισορροπία, το πώς μπορούν αυτές οι δυνάμεις να ισορροπήσουν για να έχουμε την κέντρο-δεξιά. Πώς μπορεί να ανακόψει αυτή την πορεία, κέντρο-δεξιά, κοιτάξτε να δείτε, ο Μητσοτάκης έχει μια ηγεμονία στην πολιτική της χώρας τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά το 41% αυτό που είχε πάρει σε εθνικές εκλογές, αν μου επιτρέπετε, είναι και αυτό που απεδείχθη ότι ο κόσμος λέει δεν θέλουμε αλαζονία. Αυτό είπε ο κόσμος. Ο κόσμος καλά κάνει και τα λέει αυτά και πρέπει να λαμβάνουν τα μηνύματα όσοι επιδεικνύουν κακή συμπεριφορά. Mm-hmm. Όμως, ο Μητσοτάκης στρατηγικά τι έκανε τη δεκαετία του 80 και του 90 ο Παπανδρέου με το Πασόκ. Κέρδισε το κέντρο. Γι' αυτό. Χωρίς το κέντρο δεν κερδίζει άλλωστε κανένα εκλογή. Έκανε 25 χρόνια κυβέρνηση ο Παπανδρέου. Ο Μητσοτάκης έχει την πενταετία του ήδη και βλέπετε ότι παρά τα αυτά. Το σφυροκόπημα και το πλαγιοκόπησμα από τη δεξιά μεριά που έχει παραμένει πρώτη δύναμη. Μακράν από τη δεύτερη και την τρίτη. Αυτό είναι μια βάση για να μπορέσει να συζητήσει από εδώ και πέρα στον χώρο αυτό που λέμε κέντρο-δεξιά. Το κέντρο πάντως είναι το κλειδί των εξελίξεων και των υποθέσεων. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Άμα φύγει από εκεί. Άρα στην ουσία λέτε ότι δεν μπορεί να στρέψει τα νότα του προς τα πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε να υπουργοποιήσει κάποια στελέχη που είναι. Α, όχι, δεν θέλω να πω. Τα υπουργεία και αυτά, ξέρετε. Είναι πολύ πρόσχερα. Είναι και πρόσχερα. Ο Μητσοτάκης έχει κάνει. Το στρατήγημά του είναι ευφυές και πιο μεγάλο από την καθημερινή διαχείριση. Μάλιστα. Το πέτυχε. Γι' αυτό κάποιοι φωνάζουν και λένε τώρα, άμα δεν τραβάει ο Αντουλάκης, δεν τραβάει ο Κασελάκης, όπως λέγανε στη δεκαετία του 90, δεν τραβάει ο Αβέροφ, δεν τραβάει ο Έβερτ. Δεν είναι ότι δεν τραβάνε ή τραβάνε. Το θέμα είναι ποιος πολιτικά μπορεί να εκφράσει το χώρο του κέντρου. Το κέντρο δεν είναι. Κύριε Τσιόκα. Και τι είναι το κέντρο, ένα λεπτό. Το κέντρο είναι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, ο οποίος είναι μετριοπαθής. Μεταβάλλεται, όπως ξέρετε, πολλές φορές στο κέντρο. Αλλά έχει μετριοπάθεια. Μάλιστα. Έχει. Θέλω να ρωτήσω το. Έχει αντανακλαστικά πολύ δυνατά για την πατρίδα, για αξίες οι οποίες είναι σταθερές. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσιόκα, αυτός ο προβληματισμός που εκφράζουν ορισμένα στελέχη για την τακτική και τη στρατηγική του κυρίου Κασελάκη, πιστεύετε ότι εν όψη και του συνεδρίου του καταστατικού που είναι το φθινόπωρο θα εκφραστούν κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αποχωρούν και από τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσιόκα? Κύριε Ακουμή, επειδή η κουβέντα δεν μπορεί να γίνεται πηδώντας από το ένα στο άλλο, θα απαντήσω και σε αυτό, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο κόσμος με σαφήνεια αποδοκίμασε τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είχε επιλογή εναλλακτική. Άρα. Δεν ήξερε πού να πάει να ψηφίσει και πήγε σπίτι του. Ένα μεγάλο κομμάτι και ένα μεγάλο κομμάτι λειτουργήσε κύμα. Άρα πρέπει αυτό να είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία. Δεύτερον, όχι, δεν είναι το ακριβώς του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του προοδευτικού χώρου. Μάλιστα. Θα το ξαναπώ 100 φορές για να συνοηθούμε. Δεν είναι κομματικό το πρόβλημα, μικροκομματικό. Οι μικροκομματικοί ανταγωνισμοί του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κασελάκη εκδηλώθηκαν και ο κόσμος. Άρα τι πρέπει να γίνει, να αλλάξουν ηγεσίες στα κόμματα, τι. Όχι, λέω λοιπόν το εξής. Πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες προγραμματικής και πολιτικής ενότητας. Ο κόσμος θέλει να δει το πρόβλημά του πώς εναλλακτικά με ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, με ένα άλλο κοινωνικό μοντέλο, με ένα άλλο ρόλο του κράτους και της αποκέντρωσης και των πόρων, θα μπορέσει να δει ότι θα λύνεται.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες. Εγώ χάρηκα που ο Χάρης ο Καστανίδης έκανε δήλωση και είπε πρέπει να επιστρεφθούν πρωτοβουλίες. Χάρηκα που έκανε ο Διονύσης Τεμπονέρας αντίστοιχη δήλωση και είπε ότι το μείζον δεν να κάνουμε κλειστά κομματικά συνέδρια για να επιβεβαιώσουμε κάποιες ηγεσίες. Το μείζον είναι, όπως έκανε στη Γαλλία ο Μιτεράν, να σας πω και το παράδειγμα. Λοιπόν, τι έκανε. Μαζεύτηκαν όλα τα προοδευτικά κόμματα, συμφώνησαν σε μια προγραμματική ενότητα. Αυτή τέθηκε στην κοινωνική έγκριση και με βάση αυτή πήγαν και κυβέρνησαν για 15 χρόνια. Λοιπόν, την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και του Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει πάντα εναλλακτικό κόμμα διακυβέρνησης, δεν μπορούμε να το χαρίσουμε στα ποσοστά το 13% και στο 15% και να λέμε «Α, εμείς αυξηθήκαμε». Τι αυξηθήκαμε. Σε ψήφους έπεσαν όλοι. Σε ψήφους έπεσαν όλοι. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό το διακύβευμα ή το αφήγημα που λέτε κύριε Τσιόκα μπορεί να επιτευχθεί κύριε Γλαβίνα στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή να υπάρξει αυτή η όσμωση. Να καταλήξω και σε μια πρόταση. Για μένα αν θέλετε και την κάνω την πρόταση από το κανάλι σας θα την επαναλάβω και αλλού μετά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω. Χρειάζονται 2-3 ανιδιοτελείς που δεν έχουν ατομικές φιλοδοξίες να πάρουν μια τέτοια πρωτοβουλία ανασύνθεσης. Για μένα, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αλέξης Τσίπρας, όλοι αυτοί που δεν ψάχνονται θα πρέπει τώρα να γίνουν οι συνεπικουρούντες μιας προγραμματικής συνάντησης με τα στελέχη που έχουν τα κόμματα. Τα κόμματα δεν θα καταργηθούν. Το κάθε κόμμα θα παραμείνει. Κύριε... Αλλά να συναντηθούν σε ένα προγραμματικό εναλλακτικό λόγο. Αυτή η εναλλακτική πρόταση που κατατίθεται, κύριε Γλαβίνα. Να σχολιάσω ως υπουργός Τσιόκας. Από εκεί πέρα, εγώ θα πω τη θέση του ΠΑΣΟΚ και τη θέση την εκπεφρασμένη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ότι πρέπει πράγματι να γίνει ο διάλογος. Πρέπει να βρούμε κοινούς δρόμους με υγιείς δυνάμεις, με πραγματικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς, με ανθρώπους οι οποίοι ασπάζονται τις ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας και κεντροαριστεράς του προοδευτικού χώρου σε κοινά σημεία, κοινές αγωνίες που τις λαμβάνουμε από τους πολίτες και τις οποίες πρέπει να τις μετουσιώσουμε σε πολιτικά προτάγματα, σε πολιτικό πλαίσιο. Υπάρχει αυτός ο χώρος, ας το πούμε έτσι. Πράγματι πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Νομίζω το είχαμε πει και προεκλογικά με πολύ σαφή τρόπο ότι και εμείς θέλουμε να διευρύνουμε, θέλουμε να ανοίξει ο χώρος. Πρέπει... Μα το αποτέλεσμα των δύο κομμάτων το λένε να πολύ καθαρά. Υπάρχουν βέβαια πολλές προϋποθέσεις, πολλοί όροι. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση εγώ εδώ πέρα. Καλά, νομίζω, είναι και σε άλλο επίπεδο. Εκκρεμούν και άλλα ζητήματα προηγουμένως με την τα όργανα να εκτιμήσουν, να συνεδριάσουν, να γίνουν οι αναγκαίες αποτιμήσεις που πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα και από εκεί πέρα ο καθένας θα πάρει τις πρωτοβουλίες και θα αποφασίσει πώς θα πορευτεί στο επόμενο, στο εγγύς μέλλον όπως λέμε. Νομίζω πάντως εμείς από τη θέση ισχύως με τη βάση και το θεμέλιο που έχουμε οικοδομήσει αυτά τα χρόνια με μια αυξητική τάση, με μια πολιτική καθαρή, σοσιαλδημοκρατική, με συγκεκριμένες αιχμές πάνω στα ζητήματα της κοινωνικής κατοικίας, της ακρίβειας, της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, της θεσμικής κατοχήρωσης της χώρας, της απάντησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το σύστημα εξουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω πάνω, αυτά είναι τα πολιτικά προτάγματα τα οποία θα θέσουμε και πιστεύω μπορούν να βρεθούν αυτές οι κοινές συνισταμένες ώστε ο χώρος να μεγαλώσει, να υπάρξει διεύρυνση της απήχησης και να πάμε σε επόμενες εθνικές εκλογές να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση. Μπορούν, κύριε Γλαβίνα, κατά τη γνώμη σας, να συνεννοηθούν ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Κασελάκη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στον κύριο Κασελάκη με την πολιτική του, με τον τρόπο που παρουσιάζει την πολιτική του, με το περιεχόμενο πολλών εξ αυτών, οι οποίες τις ακούσαμε, τις είδαμε, τις διαπιστώσαμε στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κοινά σημεία ή απαραίτητες κοινές αναφορές. Για να προχωρήσουμε, πόσο μάλλον όταν επί του προσωπικού μάλιστα ο κύριος Κασελάκης μιλάει για εκβιαζόμενο τον κύριο Ανδρουλάκη, ενώ ο ίδιος έχει δώσει μια τεράστια μάχη απέναντι για τη Νέα Δημοκρατία για το ζήτημα των υποκλοπών, ή κατά καιρούς έχει εκφραστεί χωρίς να υπάρχει κάποια βάση επί αυτού. Το ΠΑΣΟΚ είναι, λέει, η ουρά της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιο είναι κεντροδεξιό κόμμα, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Θεωρώ ότι με τον κύριο Κασελάκη είναι προφανές ότι δεν μπορούν να βρεθούν πολλά κοινά σημεία. Ακόμα 2 λεπτά, κύριε Τσιόκα, ολοκληρώστε για να δώσουμε το λόγο ολοκληρωτικά για τον κύριο, στον κύριο οικονόμο. Παρακαλώ. Δεν είναι προσωπική η υπόθεση. Είναι πολιτική. Με αυτή την έννοια τα κόμματα πρέπει να ανοίξουν το διάλογο. Μην το περιορίζετε σε μια αντιπολίτευση. Εγώ απάντησα στην ερώτηση που μου κάνατε. Εγώ ρώτησα τον κύριο Γλαβίνα για το αν υπάρχει όσμωση Κασελάκη, Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη, Κασελάκη.
Έχει σημασία να υπάρξει προγραμματική συνάντηση και όχι προσωπική. Μάλιστα. Μα πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο θα γίνει η συζήτηση. Αυτό είναι δεδομένο και εξ υπαρχής και προκαθορισμένο. Δεν το συζητάμε αυτό. Το με ποιους θα γίνει, με ποιους όρους κτλ. Ποιες προϋποθέσεις. Είναι θέμα και αυτό. Αυτό. Μάλιστα. Και αν μπορεί να γίνει, γιατί. Και αν, και αν μπορεί. Συγγνώμη για τη διακοπή έτσι. Κύριε Οικονόμου, θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Τα θέματα της ακρίβειας που έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην επιλογή των πολιτών. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες για να ανασχεθεί αυτή η εσχροκέρδεια που υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες. Ναι, αλλά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν όμως. Το αποτέλεσμα το δείχνει, γιατί είναι. Η ακρίβεια είναι συσσωρευτικά όσο έχει λειτουργήσει τα τελευταίους μήνες. Έχει πριονίσει το εισόδημα της μέσης οικογένειας. Πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει και την δυσφορία. Ο πληθωρισμός, θα το ξαναπώ, τώρα είδα το τελευταίο δελτίο, 2,4 από 3,1. Αποκλιμακώνεται. Πάρα τα αυτά. Εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση με τα κυκλώματα εσχροκέρδειας. Ήδη υπάρχουν πρόστιμα, ήδη υπάρχουν έλεγχοι πολλοί. Αυτό πρέπει να εντατικοποιηθεί. Να πάρει ο κόσμος το μήνυμα ότι εδώ γίνεται αυτή η μάχη και νομίζω ότι πρέπει να πάει στο ράφι φτηνότερο προϊόν. Να το καταλάβει ο κόσμος. Και είναι το στοίχημα, νομίζω, της κυβέρνησης από το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι όμως ότι όσοι έλεγχοι και να γίνονται, όσα πρόστιμα και να καταβάλλονται, ξέρετε, τα πρόστιμα είναι δυσανάλογα των κερδών. Εντάξει, των επιχειρήσεων. Δεν έχουμε άλλο τρόπο, ξέρετε, σε μια ελεύθερη δημοκρατική οικονομική κατάσταση της χώρας ευρωπαϊκού τύπου. Αυτή είναι η τρόπη. Βάλαμε μια διατίμηση στο πλαφόν του κέρδους για το μητρικό γάλα, η οποία αποκλιμάκωσε πραγματικά τις τιμές σε αυτό το προϊόν. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν η ελληνική αγορά, γιατί είναι ευρωπαϊκή αγορά. Μια άλλου τύπου οικονομία, πιθανόν να λειτουργούσε με πλαφόν. Τώρα αυτή δεν μπορεί. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Δεν είναι και λογική να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν φύσηξε αρκετά, με αποτέλεσμα να ακριβαίνουν οι τιμές στην ενέργεια. Δηλαδή το ακούσαμε και αυτό. Η ενέργεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας ήρθε μέσα από την διεθνή κρίση. Κάναμε συγκεκριμένες πολιτικές με τα ΠΑΣ, αν θυμάστε, τα οποία τα ΠΑΣ ποιος τα χρηματοδότησε. Η φορολογία του που πρώτη φορά έγινε στη χώρα, δηλαδή σε τόσο άμεσο και ορατό επίπεδο, τη φορολογία των δηληστηρίων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό το χρήμα εδόθηκε σε ΠΑΣ. Χλεβάστηκε και το ειρωνεύτηκαν οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολιτεύσεως στις εκλογές του 23. Ο κόσμος όμως πήρε αυτή την στήριξη. Το μπορούμε να λειτουργούμε με επιδόματα και με πάση συνέχεια. Προφανώς. Όμως έχει αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός πάνω στην ενέργεια. Ο πληθωρισμός ο γενικός, όπως ξέρετε, δεν τροφοδοτείται μόνο από τα τρόφιμα ή μόνο από την ενέργεια. Είναι συνδυαστικός πολλών τέτοιων παραγόντων. Μάλιστα. Φαίνεται ότι πάμε καλά. Αλλά τι γίνεται τώρα. Έχουμε υποστεί τη βάσανο, θυμίζω, του 10% έφτασε ο πληθωρισμός στη χώρα, έφτασε 10%. Να είμαστε τώρα στο 2,5. Δεν έπεσε Θέλω μόνο στο πληθωρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Γλαβίνα, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Χάρη Τσιόκα από τη Θεσσαλονίκη, τον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.